Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου και αρχίζει η μεσημβρινή ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Capital. Πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Στο Προεδρικό, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος συνάντησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας με φόντο τους τριγμούς στο Γεσί. Ορίστηκε νέα συνάντηση για αύριο στις 8 το πρωί στην παρουσία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Προβλήματα στις μετακινήσεις των μαθητών προκαλεί η νέα απεργία των λεωφορείων Ζήνων στη Λάρνακα. Αντιδρούν οι γονείς. Στο ψυγείο και σήμερα η Κύπρος. Κλειστοί δρόμοι και σχολεία στα ορεινά. Αυξημένη εισρωή νερού στα φράγματα το τριήμερο. Νέο μέτωπο στο χώρο της παιδείας. Αντιδρά η ΠΟΕΔ για την κάρτα εισόδου-εξόδου. Ανανεώνονται από σήμερα οι άδειες κυκλοφορίας. Αυτά και πολλά άλλα θα δούμε και θα συζητήσουμε σήμερα. Μείνετε μαζί μας, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μετά του καιρού κάνουμε αρχή κυρίες και κύριοι. Στο ψυγείο φαίνεται πως είναι η Κύπρος αφού χαμηλές θερμοκρασίες σημειώνονται και σήμερα. Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την κυρία Στεφανία Λοΐζου, λειτουργό του Τμήματος Μετεωρολογίας. Κυρία Λοΐζου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Νέο χαμηλό βαρομετρικό μας επηρεάζει από το βράδυ, κυρία Λοΐζου. Ναι, ένα νέο χαμηλό, σύστημα βαρομετρικό χαμηλό, θα μας επηρεάσει κυρίως από τα μεσάνυχτα και μετά. Mm-hmm. Θα δώσει αρχικά στα δυτικά και βόρεια τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν σταδιακά ολόκληρο το νησί. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση. Ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόντους αλλά και σε κάποιες ορεινές περιοχές αναμένεται χιονόπτωση. Mm-hmm. Το σύστημα αυτό θα επηρεάσει την περιοχή από τα, κυρίως τα, μετά τα μεσάνυχτα προς τα ξημερώματα. Θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της αυριανής μέρας. Mm-hmm. Εκτός από τις βροχές και καταιγίδες και τα χιόνια που όπως προαναφέραμε θα δώσει σε αρκετές περιοχές, το σύστημα αυτό θα συνοδεύεται και από αρκετά ισχυρούς έως και σφοδρούς παροδικά άνεμους. Κυρίως από το μεσημέρι οι άνεμοι θα ενισχυθούν κοντά σε 7 μποφόρ. Το απόγευμα θα εκδοθεί η σχετική προειδοποίηση που θα αφορά κυρίως τις παράλληλες περιοχές και τους ναυτιλωμένους. Όσον αφορά τώρα τις θερμοκρασίες, απόψε περιμένουμε ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 με 10 στα παράλια και στον μείον 1 περίπου βαθμό στα ψηλότερα αρνά. Θα έχουμε δηλαδή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας? Όχι, είναι παρόμοιες οι θερμοκρασίες mm-hmm. με αυτές που πήραμε την προηγούμενη νύχτα. Να σημειώσουμε ότι λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν σε αρκετές ορεινές περιοχές, αναμένεται να σχηματιστεί παγετός τόσο στα ψηλότερα ορεινά, όσο σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές. Mm-hmm. Και κυρίως στα ψηλότερα ορεινά, αλλά και σε κάποιες ημιορεινές περιοχές, ο παγετός αυτός θα επικρατεί και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Επομένως, χρειάζεται η προσοχή του κόσμου, ιδιαίτερα κατά τις μετακινήσεις στους δρόμους. Εκτός από παγετό, να περιμένουμε και χιόνια στα ημιορεινά. Ναι, όπως έχουμε πει, ναι. Κυρίως από αύριο το πρωί, κάποιες ορεινές περιοχές θα έχουν και χιόνια. Δηλαδή, περιοχές με υψόμετρο γύρω στα 1000 μέτρα και πάνω. Mm-hmm. Και αυτό το σύστημα θα κρατήσει μέχρι αύριο το βράδυ και υποχωρεί την Τετάρτη. Ναι, την Τετάρτη ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος. Mm-hmm. Αυτό που θα έχουμε είναι κατά τόπους κάποιες μεμονωμένες κυρίως ελαφρές βροχές και ελαφρά χιονόπτωση στα ορεινά. Παρόμοιο το σκηνικό και την Πέμπτη, με κάποιες μεμονωμένες βροχές, ίσως και καταιγίδα την Πέμπτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, και χιόνια εννοείται σε κάποιες ορεινές περιοχές. Ενώ η Παρασκευή θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Δηλαδή την Παρασκευή θα υπάρχουν και περιόδημοι κυρίως αιθρίο καιρό. Μάλιστα. Κυρία Λοΐζου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόγνωση. Τώρα, λόγω των καιρικών συνθήκων στα ορεινά, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα το γυμνάσιο στη Λεμίθου, το νηπιαγωγείο Πλάτρων και το νηπιαγωγείο και δημοτικό Κυπερούντας. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει ότι λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν, το γυμνάσιο στη Λεμίθου, το νηπιαγωγείο Πλάτρων και το νηπιαγωγείο και δημοτικό Κυπερούντας θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Για τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο από την κακοκαιρία στην επαρχία Πάφου θα μας ενημερώσει τώρα η Νάταλη Γεωργίου. Νάταλη, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Δεν σας ακούω πολύ καλά. Τώρα μας ακούς, Νάταλη?
Όχι πολύ καλά, λοιπόν, θα προσπαθήσω να... Εμείς ακούμε πολύ καλά. Πες μας για τα Ωραία, προβλήματα. Τώρα, ναι. Πες μας για τα προβλήματα τα οποία συνεχίζονται στην ΠΑΦΟ λόγω της κακοκαιρίας. Συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο η κακοκαιρία στην επαρχία Πάφου, αφού χθες στον δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και συγκεκριμένα 2 χιλιόμετρα έξω από το Στρουμπί με κατεύθυνση προς τη Γιόλου, σημείο του κύριου δρόμου υπεστικαθίζηση στην αριστερή πλευρά με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το προστατευτικό κυκλίδωμα. Ο δρόμος έχει σηματοδοτηθεί κατάλληλα. Επίσης κλειστή για την τροχιά κίνηση είναι η δρόμη Αμαριέτης και Λοκεδάρων λόγω υπερχείλησης του ποταμού Τζιριπηλή και η δρόμη Γαλανταριάς Σαλαμιού λόγω υπερχείλησης του ποταμού Ξερού. Το γεφύρι του ποταμού Τζελεφού εξακολουθεί να είναι κλειστό. Λόγω βροχοπτώσεων, οι παγετούς σε πολλές περιοχές το οδόστρωμα είναι επικίνδυνο και καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μάλιστα. Ναταλή Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τάσος Ασίκης, Αρχιλοχίας. Κύριε Ασίκη, καλό σας μεσημέρι. Επίσης. Ακούσαμε για τα προβλήματα στην ΠΑΦΟ στο οδικό δίκτυο. Η κατάσταση στους δρόμους στις υπόλοιπες επαρχίες ποια είναι? Έχουμε την περιοχή Τρόδους. Να αναφέρουμε ότι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόδος, δηλαδή μιλούμε για τους, για τους δρόμους προδρόμου Τρόδους, Λατρών Τρόδους και Καρβουνα Τρόδους, είναι κλειστοί για όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα. Ο δρόμος Ακρούντας Διερώνας, ο οποίος ήταν κλειστός λόγω καζολιστήσεων όγκων χώματος και πετρών, έχει καθαριστεί και η τροχιά κίνηση διεξάγεται ομαλά. Διπρόσθετα έχουμε δρόμους οι οποίοι παραμένουν ανοιχτοί μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή οχήματα τα οποία είναι φοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες. Αυτοί οι δρόμοι είναι κάπως αρκετοί. Είναι ο δρόμος Ζωπηγής Αγίου Θεοδόρου, Αγρού Παλεχωρίου, Χαντριών Κυπερούντας Καρβουνά, Πεντουλά Προδρόμου, Πεντουλά Πάινγκουτ Κακοπετριάς, Προδρόμου Λεμίθου, Προδρόμου Τροδίτης Σασπλατρών, Κακοπετριάς Καρβουνά, Κίκου Κάμπου, Τροδίτης Σασπροδρόμου, Πολύστυπου Χαντριών, Πολύστυπου Μαδαρής, Παλεχωρίου Ασκά Περικουριού, Άλωνας Πλαταριστάζας, Άλωνας Πολύστυπου Λαγουδερών και Λαγουδερών Ξηγιάτου. Έχουμε ολισθηρούς δρόμους, τον δρόμο Πεδουλά Μουτουλά, Πεδουλά Κίκου και Πεδουλά Λεμίθου. Έχουμε επιπρόσθετα κάποιους δρόμους στους οποίους υπήρχε κατολίσθηση όγκων χώματος και βράχων. Αυτοί οι δρόμοι έχουν καθαριστεί και η τροχιά κίνηση διεξάγεται ομαλά. Είναι ο δρόμος Παραμύθας Γεράσας, Γεράσας Καλούχωριού και Αγίου Ιωάννου Αγρού. Παράλληλα, όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, στην επαρχία Μπάφου είχαμε και ένα σημείο του δρόμου το οποίο είχε υποστεί καθίζηση. Αυτό έχει αναφερθεί, αλλά γενικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λόγω βροχοπτώσεων η παγετού σε πολλές άλλες περιοχές το οδόστρωμα έχει καταστεί επικίνδυνο και οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να λαμβάνουν έγκυρα τα μέτρα τους, να παρακολουθούν προσεκτικά τις ανακοινώσεις που εκδίδουμε κατά διαστήματα, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί ο καιρός, όπως γνωρίζετε, να μπορεί να μεταβληθεί η κατάσταση και είτε να δυσχεραίνεται η διακίνηση σε κάποιους δρόμους, είτε να καθίσταται και πιο εύκολη. Οπότε, αν οι οδηγοί θα πρέπει σταθερά να παρακολουθούν, εφόσον έχουν υπόψη τους ότι θα προορίζονται, θα έχουν ένα συγκεκριμένο προορισμό, να παρακολουθούν αν ο συγκεκριμένος τους προορισμός, αν ο συγκεκριμένος δρόμος που προορίζεται να ταξιδεύσουν, τους επιτρέπει να ταξιδεύσουν. Διαφορετικά, εάν επιβάλλεται η χρήση των αντιοριστητικών αλυσίδων ή αν έχουν όχημα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς και μπορούν, τότε να το πράξουν. Να ενημερώνονται συνεχώς, κύριε Σίκη, από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Αν και παρά τις εκκλήσεις και τις ανακοινώσεις που είχαμε τις τελευταίες ημέρες εκ μέρους σας, είδαμε ότι πολλοί οδηγοί τις ψήφισαν και μετέβηκαν τελικά στο Τρόδος. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική. Τώρα, από σήμερα ξεκινά και η πρώτη εκστρατεία της αστυνομίας για τη νέα χρονιά. Τι αφορά, κύριε Ασίκη, αυτή η εκστρατεία? Η εκστρατεία αφορά τις παραβιάσεις των ορίων ταχύτητας, η οποία αποτελεί την τρίτη αιτία πρόκλησης των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, τόσο κατά την πενταετία 2010 με 2016, όσο και κατά την πενταετία 2013 με 2017.
Τα ποσοστά δηλαδή αγγίζουν, μιλούμε γύρω στο 12 με 13% αποτελούν την τρίτη αιτία πρόκλησης των χωρικών θανάτων. Επίσης, εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όπως είναι αποδεδειγμένο, ακόμη και η παρουσία φώτων τροχέας αλλά και διασταυρώσεων στο αστικό μας οδικό δίκτυο, θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι δεν επιτρέπει τη μείωση του χρόνου άφιξης τους σε έναν προορισμό. Επομένως, ακόμη και αν αυξήσουν την ταχύτητα του οχήματος τους, δεν σημαίνει ότι θα αφηχθούν πιο έγκαιρα στον προορισμό τους, έτσι. Αλλά ακόμη και αν αυτό συνέβαινε, το ζήτημα είναι ότι η εξοικονόμηση χρόνου που ίσως κατορθώσουμε ως οδηγοί δεν μπορεί να λεχθεί ότι είναι και σημαντική, ιδίως εάν συγκριθεί με την ασφάλεια που θα αποκομιστεί από τη διατήρηση χαμηλής ταχύτητας και ασφαλών αποστάσεων από τα προπορευόμενα μας οχήματα. Επομένως, έχοντας όλα αυτά υπόψη, αυτές τις παραμέτρους, σίγουρα είναι πολύ πιο ασφαλές να τηρούμε χαμηλά όρια ταχύτητας, έτσι ώστε να φτάνουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας και να αποφεύγουμε αυτές του είδους τις περιπτώσεις των οδικών συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο αστικό δίκτυο, που είναι και τα περισσότερα. Είναι και οι περισσότερες οδικές συγκρούσεις βάσει των στατιστικών μας δεδομένων. Να φτάνουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, που αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Ασή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Σημαντική φαίνεται πως είναι η εισρωή του νερού στα φράγματα μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις του τριημέρου. Λεπτομέρειες για την πληρότητα των φραγμάτων θα μας δώσει ο κύριος Φέδρος Ρουσής, πρώτος τεχνικός μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Κύριε Ρουσή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ποια ήταν η εισρωή του νερού στα φράγματα, για τι ποσότητα μιλάμε αυτές τις πρώτες μέρες του Γενάρη? Συνεχίζεται η ικανοποιητική εισρωή. Mm-hmm. Το τριήμερο έχουμε πάρει ακόμη 12,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, μια πολύ σημαντική και ικανοποιητική ποσότητα σε ένα τρίμερο. Με την ποσότητα αυτή έχουν ανεβεί τα ποσοστά πληρότητας από το 20% που ήταν η Παρασκευή στο 24,3% σήμερα, με αποθέματα 70,7 εκατομμύρια, ενώ αντίστοιχη περσινή ποσότητα ήταν 39,6% με 13,6% πληρότητα. Υπάρχουν, κύριε Ρουσή, και κάποια φράγματα τα οποία έχουν υπερχειλήσει στην επαρχία Πάφο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτά, ναι, αντιλαμβανόμαστε, είναι μικρά. Ναι, το Σαββατοκυριακό έχουν υπερχειλήσει τα φράγματα Πομού και Αργάκα στην Πάφο και το φράγματα Μασού στην επαρχία Λευκοσίας. Τα φράγματα αυτά είχαν υπερχειλήσει και πέρσι ενώ ήταν νοβρία. Δηλαδή αυτά τα μικρά φραγματάκια γεμίζουν κάθε χρόνο και οι ανάγκες τους είναι για μια χρονιά. Δηλαδή θα καταναλωθεί αυτό το νερό συνήθως από τους γεωργούς κάθε χρόνο και οι ανάγκες τους είναι όσο και η χωρητικότητα. Ενώ τα μεγάλα φράγματα που δύσκολα γεμίζουν δεν μπορούν να γεμίσουν σε μια χρονιά. Και για να γεμίσουν τα φράγματα, όταν γέμισαν 100% πληρότητα, είχαμε δύο καλοχρονιές με μεγάλες εισρωές. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως, φέτος έχουμε και τα χιόνια στο Τρόδος, που έχει και αυτό την συμβολή του. Οπωσδήποτε, τα χιόνια θα βοηθήσουν για μια σταθερή καθημερινή εισρωή για αρκετές εβδομάδες και μήνες. Θα έχουμε εισρωή νερού στα φράγματα. Συνήθως έχουμε όταν υπάρχουν χιόνια και μέχρι τον Απρίλιο και αρκετές φορές και τον Μάιο. Και αυτό το έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση του νερού. Πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί στην κατανάλωση του νερού. Ναι, αυτό πάντα το λέμε. Οπωσδήποτε πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι εξοικονόμηση θα πρέπει να γίνεται και όταν έχουμε το νερό. Και όταν είναι και γεμάτα τα φράγματα πλήρως, διότι αρκούν μόνο για δύο χρονιές όταν γεμίσουν τα φράγματα, 2 με 3 χρόνια τα μεγάλα φράγματα. Ενώ όπως έχουμε πει, τα μικρά φράγματα είναι μόνο για μια χρονιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ρουσή. Παραμένουμε στα του καιρού και πάμε στην Αθήνα και τον Γιώργο Φωκιανό, καθώς χιόνια ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να φέρει το νέο κύμα κακοκαιρίας Τηλέμαχος. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Μετά τη Σοφία, Σοφία έρχεται ο Τηλέμαχος, Γιώργο, ακριβώς, και αναμένεται σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Η κακοκαιρία Σοφία απομακρύνεται ανατολικά. Η κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, κυρίως
την Βόρεια Ελλάδα και έντυσε στα λευκά πολλές περιοχές της χώρας. Και το νέο κύμα βάρη χειμωνιάς με το όνομα Τηλέμαχος θα επηρεάσει από σήμερα την χώρα. Μάλιστα. Γιώργο Φακιανέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Στο έλεος του χιονιά και η Ευρώπη με σοβαρά προβλήματα σε Γερμανία, Αυστρία και βεβαίως στην Ελλάδα. Σοβαρά προβλήματα στη Γερμανία εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Οι αρχές δίνουν αγώνα για να κρατήσουν ανοιχτό τον αυτοκινητόδρομο Α8 κοντά στο Μόναχο, ενώ ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ακόμη, στο αεροδρόμιο του Μονάχου δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Έντονη χιονόπτωση και στην Αυστρία, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ. Στη Βιέννη το ύψος του χιονιού έφτασε τα 11 εκατοστά, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα επιδείνωση του καιρού. Στην Ελλάδα, εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, η πυκνή χιονόπτωση οδήγησε σε πολύ ωραίες καθυστερήσεις και σε μεγάλη ταλαιπωρία των επιβατών. Και αλλάζουμε θέμα, περνάμε στον τομέα της υγείας. Ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι η κρίσιμη και καθοριστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό για το ΓΕΣΥ μεταξύ Προέδρου Αναστασιάδη και Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Η σημερινή συνάντηση με φόντο τα απανοτά όχι για την ένταξη του ΓΕΣΥ έγινε μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, της ηγεσίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και του Υπουργού Υγείας. Απόν από τη συνάντηση ήταν ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Η κυβέρνηση επανέλαβε χθες πως το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί όπως ακριβώς προνοεί η νομοθεσία που ψήφισε ομόφωνα η Βουλή. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θα έχει ξανά αύριο συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας στις 8 το πρωί. Να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου μετά το τέλος της συνάντησης. Ήταν μια δημιουργική συνάντηση. Έχουν γιατροί, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκφράσει τις θέσεις του και κάποιες απόψεις. Και έχει οριστεί συνάντηση αύριο ώρα 8 το πρωί μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, ώστε να μπορεί να δοθούν από τον οργανισμό απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί σήμερα από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και να προχωρήσει όλη η διαδικασία. Γιατί δεν ήταν σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας? Είχε ζητήσει, όπως έγινε και μια συνάντηση πριν ένα μήνα μεταξύ του Προέδρου και ενημερώθηκε ο πρέσβης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, είχε ζητήσει και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, όπως οριστεί μια συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος είχε συναντηθεί ενθουσιαστικά τις 5 βασικές προϋποθέσεις όπως αυτές είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη τους Γενική Συνέλευση. Υπάρχει ένα ζήτημα για το θέμα του προϋπολογισμού όπως επίσης και για το θέμα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής. Έχετε δει το θέμα του Προέδρου με αυτά τα αιτήματα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου? Βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία κάπως μεταξύ των δύο πλευρών, ή τι έχει θέσει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ενώπιον του Προέδρου για αυτό το ζήτημα? Έχουν τεθεί όλα τα θέματα που απασχολούν τους γιατρούς. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες τι έχει συζητηθεί και τι όχι, εφόσον υπάρχει αυτός ο διάλογος και είναι σε εξέλιξη. Και έχουν τεθεί όλα τα θέματα ενώπιον του Προέδρου και γι' αυτόν έχει οριστεί και συνάντηση αύριο με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος που κάνει τις διαπραγματεύσεις για να μπορεί να δώσει τις δέουσες απαντήσεις. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, κύριε Υπουργέ? Νομίζω όχι. Αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω. Δεν είναι θέμα να υπάρχει μεγάλη απόσταση ή όχι. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα και αύριο στη συνάντηση αυτά τα ερωτήματα ευελπιστούν ότι θα απαντηθούν. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα εκτίμησης του καθενός, δεν είναι. Έχει τεθεί θέμα αναλλαγή του όρου ασφαλιστικού ή καθόλου? Καθόλου. Κύριε Υπουργέ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια συνάντηση. Νομίζω ότι έχει δηλώσει πολλάκις και ο Πρόεδρος και εγώ ότι θα προχωρήσουμε όπως είναι το σχέδιο, χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία του σχεδίου. Εν τούτοις όμως το έθεσαν ήδη? Ήταν ένα από τα 5 θέματα που θέσαν στην Γενική του Συνέλευση. Ε,
μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία από τη στιγμή που έχει μπει μια νέα συνάντηση και στην οποία θα έρθει και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Σίγουρα, αλλά δεν θέλω να προκαταλαμβάνω, διότι πολλές φορές λέμε υπάρχει μια αισιοδοξία και μετά τα πράγματα δεν βαίνουν όπως τα έχουμε υπολογίσει. Ας περιμένουμε αύριο να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η συνάντηση αύριο και να μπορούμε να είμαστε πιο... να εκφράσουμε καλύτερα την άποψή μας τότε. Ο Πρόεδρος ήταν και πολύ ωραίο από τις θέσεις του γιατρού σήμερα από ό,τι δεδηλωμένα είχαν το βαθμίδι. Όχι. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι μετά και το μπαράζ ανακοινώσεων που είχαμε από τις δημοτικές εταιρείες, οι οποίες εκφράζουν πρόθεση να μην ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, πιστεύετε ότι ίσως αλλάξουν αυτά τα δεδομένα ή υπάρχει ανησυχία μέσα από αυτές τις συνεχείς ανακοινώσεις που ήταν τις τελευταίες μέρες? Αν κρίνουμε ότι και 21 Ιανουαρίου θα ανοίξουν επίσημα και οι κατάλογοι εγγραφής προσωπικών και γιατρών. Ανησυχία όσον αφορά ποια πλευρά? Ποια από τα δράση του Υπουργείου Υγείας και τα μετά και από αυτήν τη συνάντηση, αν τέθηκε μάλιστα και στη συζήτηση αυτές οι ανακοινώσεις? Όλα συζητηθήκαν, όλα τέθηκαν στο τραπέζι. Οι ανακοινώσεις, κάποιες από αυτές είναι γενικής φύσεως ανακοινώσεις, ότι γενικά δεν θέσαν κάποιες εταιρείες είχαν συγκεκριμένα θέματα. Αντιλαμβάνομαι αυτήν την εβδομάδα ούτως ή αλλιώς, αν δεν έχουν αποσταλεί, θα αποσταλούν εντός της ημέρας επιστολές από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προς επιστημονικές εταιρείες να τις καλεί σε συζήτηση για να τους διευκρινίσει, να τους επιλύσει, να τους δώσει εξηγήσεις για τα θέματα που έχουν θέσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε κάτι, έχει κάτι υπόψη? Δεν θέλω να σχολιάσω λίγο περισσότερο. Ευχαριστούμε. Το ΓΕΣΥ είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει για τη συνέχεια της εκπομπής, καθώς είναι με ενδιαφέρον αλλά και αγωνία που παρακολουθεί ο κόσμος στις διεργασίες που διεξάγονται για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ σε λίγους μήνες. Η ανησυχία πηγάζει από το γεγονός ότι στα πρόθυρα εφαρμογής του ΓΕΣΥ σημαντικοί παίκτες και πρωταγωνιστές του συστήματος, όπως οι ιδιώτες γιατροί, δεν αποδέχονται το προτινόμενο σχέδιο και δηλώνουν άρνηση συμμετοχή τους σε αυτό. Στο στόχαστρο όσων διαφωνούν με το ΓΕΣΥ βρίσκεται κύρια ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Μαζί μας για να συζητήσουμε όλα αυτά έχουμε τον αναπληρωτή διευθυντή του οργανισμού, Ανδρέα Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη σημερινή συνάντηση που είχε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Υγείας. Εσείς είχατε κάποια επίσημη ενημέρωση μετά τη συνάντηση? Όχι, θα έχουμε σε λίγες ώρες συνάντηση με τον Υπουργό για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε αλλά και για να προετοιμαστούμε για την αυριανή συνάντηση των Πρόεδρων Δημοκρατίας. Εσείς σήμερα δεν ήσασταν παρόν γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σας ήθελε ο ΠΗΣ. Όχι. Να μην είμαστε αδικοί, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε μια συνάντηση να δει τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Έχει το κάθε δικαίωμα να το δει, να του εκφραστεί ελεύθερα. Συνεπώς δεν είναι θέμα να μην δει τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Νομίζω ήταν καλά που έγινε μια πρώτη συνάντηση μεταξύ τους για να τεθούν τα θέματα ελεύθερα. Και ακολούθως, βλέπετε, αύριο θα συναντηθούμε όλοι μαζί για να τα συζητήσουμε πιο τεχνοκρατικά. Εκτιμάτε ότι υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ για να έχει οριστεί και αυτή η νέα συνάντηση αύριο? Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, κοιτάξτε, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας δεν έχει χρόνο να χάνει. Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι πολύ πολύ άσχολος. Για να βάλει συνάντηση αύριο, μάλιστα. Πρωί-πρωί, σημαίνει ότι εκτιμάει ότι μετά από αυτά που έχει ακούσει, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτά που έχει ακούσει σήμερα από την ηγεσία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, φαίνεται διαβλέπεται μία ευκαιρία για να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα θέματα όπως έχουν σχεδιαστεί. Κύριε Παπακοσταντίνου, βλέπουμε ότι κανείς από τους παρόχους υγείας που τους προτείνονται τα συμβόλαια ή οι αμοιβές δεν αποδέχονται αυτές τις προτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι έχετε αποτύχει ως ΟΑΗ με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κιόλας το ΓΕΣΥ να την αχτεί στον αέρα, να μην μπορεί να γίνει η εφαρμογή του? Κυρία Φλωρίδου, καταρχήν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά το τι δεν έχουν δεχτεί. Δεν υπάρχει, προς το παρόν δεν υπάρχει αυτή η τοποθέτηση. Δηλαδή θα δείτε ότι οι παρόχοι ποιοι είναι? Είναι οι γιατροί, είναι τα εργαστήρια, είναι οι φαρμακοποιοί,
υπάρχουν τα νοσηλευτήρια, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία από παρόχους. Τώρα μιλούμε συγκεκριμένα για τον Πανκύπριο Σύλλογο, για τον ιατρικό κόσμο. Και οι ανακοινώσεις που έχουν ακολουθήσει από τις επιστημονικές εταιρείες είναι ως αν έχετε εσείς 10 παιδιά, έχω πρόβλημα μαζί σας και τα παιδιά σας κάθε τρεις μέρες βγαίνουν και λένε, ξέρεις, έχουμε πρόβλημα. Είναι φυσιολογικό οι επιστημονικές εταιρείες να ακολουθήσουν την κατεύθυνση που τους έχει δώσει ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και να τοποθετηθούν αρνητικά. Επίσης δεν έχουν πει ότι δεν θα συμμετέχουν, έχουν καλέσει τα μέλη τους να μην συμμετέχουν, είναι και γι' αυτό διαφορετικό. Όπως και να έχει ο πράγμα όμως, εντάξει, με την παρέμβαση του Προέδρου Δημοκρατίας θεωρώ ότι κάνουμε μια νέα αρχή όσον αφορά τις ποιες είναι οι διαφορές, διότι πρέπει να σας να σημειώσω εδώ ότι το είχαμε πει πολλά και στις τελευταίες δύο εβδομάδες, ότι ναι μεν ακούγαμε ότι υπάρχει έτσι ένα αρνητικό κλίμα, δεν διαπιστώσαμε συγκεκριμένα που υπήρχε η διαφωνία. Και αυτόν εμείς ως τεχνοκράτες, για να μπορέσουμε να δώσουμε και λύσεις, χωρίς να αλλάξουμε τη φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας, πρέπει να καταλάβουμε επακριβώς ποια ήταν η διαφωνία. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αύριο που θα είμαστε στο Πρόεδρο Δημοκρατίας. Νομίζω ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θα έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Οπότε, εάν είναι θέματα που μπορούμε να χειριστούμε, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να βρούμε τις λύσεις. Από εκεί και πέρα όμως, θέλω να πω και κάτι άλλο, κύριε Φλωρίδου. Το αν ο οργανισμός διαβουλεύεται ή διαπραγματεύεται σκληρά, αν μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει τον οργανισμό ότι διαβουλεύεται σκληρά, είναι τα δικά σας λεφτά που διαβουλεύετε. Είναι με τα δικά σας λεφτά που διαβουλεύετε. Δηλαδή, εσείς ως πολίτες της δημοκρατίας, ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας διαβουλεύεται για να αγοράσει υπηρεσίες για εσάς. Mm-hmm. Συνεπώς, εάν υπάρχει μια σκληρή διαπραγμάτευση, αυτό έπρεπε να το επικροτήσετε. Είναι προς όφελος του πολίτη. Θέλουμε να προσθέσουμε και δεν θέλουμε να δικήσουμε οποιοδήποτε πάροχο. Αλλά από την άλλη, πρέπει να προσθέσουμε αξία στα λεφτά που παίρνουμε από το φορολογούμενο. Δεν μπορούμε, θα ήταν το πιο εύκολο πράγμα για μας, να πούμε εντάξει, δεχόμαστε το Α, δεχόμαστε το Β, χαλούμε τη φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας, δίνουμε περισσότερα λεφτά και κλείνει το θέμα. Δεν είναι αυτή η ουσία. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η φορολογία. Επικαλείται ο ιατρικός κόσμος και την παροχή υπηρεσιών και την ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Κυρία Φλωρίδου, όσον αφορά την ποιότητα, είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτοί όλοι που σήμερα αναφέρονται για την ποιότητα, που ανησυχούν εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας ότι δεν θα υπάρχει ποιότητα, ενώ το Γενικό Σύστημα Υγείας θα σας δώσει και καθολική κάλυψη και ισότιμη πρόσβαση και ποιοτικές υπηρεσίες, τόσο καιρό που ήταν. Δηλαδή σήμερα, διότι σήμερα έχουμε ένα σύστημα, μην ξεχνάτε, ξεχάστε το γιατί. Σήμερα έχουμε ένα υφιστάμενο σύστημα. Σήμερα νιώθετε ότι παίρνετε ποιότητα, διότι πάμε να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Με το Γενικό Σύστημα Υγείας δεν θα τα λύσουμε όλα από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά παίρνουμε μια χαοδής κατάσταση, η οποία κληρονομούμε τόσα πολλά προβλήματα, και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε για την ποιότητα από αυτούς που διαμαρτύρονται σήμερα. Και πάμε να κάνουμε το μεγάλο βήμα και ανησυχούν, μα η ποιότητα. Μα ποια ποιότητα? Με το Γενικό Σύστημα Υγείας, εσείς ως δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας αποκτάτε δύναμη. Εσείς θα επιλέγετε σε ποιο πάροχο θα πηγαίνετε. Αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο όπλο, διότι από τη μια, αν σήμερα είσαστε δικαιούχος του δημοσίου, σημαίνει παίρνετε τηλέφωνο και σας λένε ελάτε σε 12 μήνες. Αυτό θα σταματήσει. Εάν τους πάρετε τηλέφωνο στον οκυπήτορα και θα τους πείτε, θα σας απαντήσουν 12 μήνες, θα τους πείτε είμαι δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας, θα πάω στη δίπλα πόρτα, στον ιδιώτη γιατρό, θα πάρω τις υπηρεσίες μου. Αυτό είναι ποιότητα. Το να καθυστερούμε 12 μήνες για να πάρουμε υπηρεσίες δεν είναι ποιότητα αυτό. Και δεν πρέπει... Απλά ο κόσμος όταν ακούει ότι αντιδρούν οι επιστημονικές κοινότητες, δεν θα συμμετέχουν, δεν θα συμπληθούν, δικαιολογημένα έχει, εύλογα έχει αυτό το ερώτημα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που θα μου παράσχουν τις υπηρεσίες που θέλω. Πολύ, πολύ δικαιολογημένα. Και το Γενικό Σύστημα Υγείας, ο σχεδιασμός του είναι για να συμμετέχουν οι γιατροί μας, οι δικοί μας γιατροί. Αλλά από την άλλη, το Γενικό Σύστημα Υγείας δεν θα μπει ότι την ομοιρία κανένας δεν είναι σωστό την ώρα που μπαίνει σε μια διαβούλευση. Mm-hmm. Ο άλλος να θέτει το θέμα ότι, κοίταξε, αν δεν δεχτείς ό,τι σου πω, εγώ δεν θα συμμετέχω. Αυτό δεν είναι διαβούλευση και αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Θα κάνουμε τα δυνατά, με πολύ σεβασμό προς όλον τον ιατρικό κόσμο, αλλά και προς όλους τους παρόχους.
Αυτοί θα παρέχουν υπηρεσίες. Δεν είναι το Γενικό Σύστημα Υγείας ή ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας που θα παρέχει υπηρεσίες. Και γι' αυτό τους θέλουμε να είναι ικανοποιημένοι μέσα στο σύστημα. Αλλά άλλον το ικανοποιημένοι, άλλον το να είμαστε λογικοί και άλλον να αλλοιώσουμε τη βασική φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας ή τέλος πάντων να κάνουμε ένα σύστημα που δεν θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Ευελπιστούμε ότι μέσα από αυτήν την παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα βρούμε τις λύσεις. Και παίρνουμε και τα μηνύματα, πρέπει να σας το πω αυτό, ότι πέραν των ανακοινώσεων υπάρχουν και τα θετικά μηνύματα που παίρνουμε διάφορα μηνύματα και σήμερα είχα συνάντηση με διάφορους γιατρούς που με έχουν καλέσει για να ενημερωθούν ώστε να είναι έτοιμοι από την πρώτη μέρα να συμβληθούν με το Γενικό Σύστημα Υγείας. Θα δείξει πόσοι θα συμβληθούν και όχι, αλλά εμείς επιδιώκουμε ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από την ηγεσία του Πανκύπριου Συλλόγου ώστε να υπάρχει μαζική συμμετοχή. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις ιατρικές κοινότητες που έχουν αρνηθεί προς το παρόν να συμβληθούν με τον ΟΑΗ, υπάρχουν και τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που είπαν όχι. Επιμένω, δεν έχει πει κανένας όχι. Εκείνο που καλούν τα μέλη τους να μην συμμετέχουν είναι διαφορετικό. Βλέπετε ότι και είμαστε και εδώ στη Λεμεσό, το δεύτερο μεγαλύτερο νοσηλευτήριο στη Λεμεσό ήδη έχει δηλώσει ότι από την πρώτη μέρα θα συμμετέχει στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι σκοπός να βάλουμε έναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο, τους θέλουμε όλους. Έχουμε χρόνο, έχουμε τις απαντήσεις, θεωρούμε ότι με καλή διάθεση θα βρούμε τις λύσεις για να ξεκινήσουμε. Έχουμε χρόνο. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αυτή τους αφορά η δεύτερη φάση, η οποία θα ξεκινήσει 1η Αυγούστου του 2020. Φυσικά, οι άνθρωποι πολύ σωστά θέλουν ενημέρωση για να προετοιμαστούν. Ο τομέας της υγείας θέλει επενδύσεις, πρέπει να γνωρίζεις πού πηγαίνεις. Θεωρούμε, έχουμε τις απαντήσεις, είχαμε κάνει συναντήσεις μαζί τους, θα εντατικοποιήσουμε αυτές τις συναντήσεις, θα δώσουμε όλα τα στοιχεία, ώστε το σημαντικό ποιο είναι. Το σημαντικό είναι εκείνα που προτείνουμε να τα γνωρίζει ο κάθε πάροχος. Να γνωρίζει επακριβώς και από εκεί και πέρα ελεύθερα ο καθένας από μόνος του ας αποφασίσει αν θέλει να συμμετέχει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή όχι. Πείτε μου κάτι, την απαντητική, τη γραπτή απαντητική επιστολή του ΠΙΣΠΟ αναμένατε την Παρασκευή. Δεν την πήραμε. Δεν την πήραμε, αλλά. Δεν έχει τώρα καμία σημασία λόγω και τη προφανώς για να μην τους αδικήσουμε, ότι επειδή είχε ελεγχθεί ότι την περασμένη εβδομάδα θα είχε σταλεί επιστολή, ίσως γνωρίζοντας ότι θα έβλεπαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συναντούσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ίσως έχουν αλλάξει ιδέα, διότι ίσως έχουν αλλάξει και τα δεδομένα. Εσείς είστε ανοιχτοί σε διάλογο ή επιμένετε στις βασικές σας θέσεις? Κύριε Φλωρίδη, εάν κάποιος δει το ιστορικό της διαβούλευσης μεταξύ Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας, θα δει ότι οι αναθεωρημένες θέσεις του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας, οι τελικές όπως είχαν λεχθεί, κατά 90% απαντούσαν ακριβώς σε αυτά που είχε ζητήσει ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος. Και ρωτήστε, σας προκαλώ, ρωτήστε οποιοδήποτε γιατρό που συμμετείχε στις διαβουλεύσεις, θα σας το πει ανεπίσημα, θα σας πει ότι ναι, ο οργανισμός και ανοιχτά τα αυτιά του έχει και ακούει και επεξεργάζεται και προσπαθεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να τους ικανοποιήσει. Όμως, είναι αλήθεια, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, η βασική φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας δεν πρέπει να αλλάξει. Και δεν πρέπει να αλλάξει όχι διότι το λέει ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας, διότι το λέτε εσείς που θα είστε ο δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας. Εσείς δεν δέχεστε, παραδείγματος χάρη, να πληρώνετε την εισφορά σας και μετά να πηγαίνετε στο γιατρό σας που θα είναι εντός του ΓΕΣΥ και να σας λέει, κυρία Φλωρίδου μου, δώσε ακόμα 50 ευρώ. Αυτό δεν το δέχεστε εσείς. Γι' αυτό δεν το δέχεται ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας. Είναι απλό το θέμα. Δεν είναι από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα. Είναι συζητήσιμα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτήν τη συναντήση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα βρούμε τις λύσεις. Και οι περισσότεροι γιατροί, η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου, αλλά και τον άλλο παρόχο, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είμαστε λογικοί. Και πρέπει να μην ξεχνάμε από πού ξεκινάμε. Δηλαδή, σήμερα σε ποια κατάσταση κληρονομούμε και πού θέλουμε να πάμε. Και η επιτυχία του Γενικού Συστήματος Υγείας δεν θα κριθεί 1η Αυγούστου του 2019, ούτε 1η Αυγούστου του 2020. Θα κριθεί σε βάθος χρόνου. Θεωρείτε ότι ο οικονομικός τομέας είναι εκεί που εστιάζεται όλο το πρόβλημα, οι αμοιβές δηλαδή των γιατρών? Είναι ένα σημαντικό θέμα. Δεν θα ήθελα να πω ότι είναι το μόνο, διότι νιώθω ότι
Έχετε δει και εσείς ότι υπάρχει μια ευαισθησία από τον ιατρικό κόσμο ότι δημιουργείται έναν είδος απαξίωσης προς το πρόσωπό τους, εάν θεωρήσουμε ότι είναι μόνο για τις αμοιβές που γίνεται όλο αυτό το θέμα. Έχουν κάποια θέματα. Κυρίως εγώ, γι' αυτό σας λέω, προσπαθήσαμε αυτές τις 2-3 εβδομάδες να καταλάβουμε επακριβώς ποια είναι η διαφωνία. Πρέπει να. Δυστυχώς δεν είχαν πει κάτι συγκεκριμένο. Είχε τεθεί το θέμα της ιδιωτικής, της άσκησης της ιδιωτικής, mm-hmm. όπως λέγεται. Αλλά από εκεί και πέρα έχω ακούσει, παραδείγματος χάρη, ότι οι γιατροί δεν προστατεύονται μέσα στο σύστημα. Δεν άκουσα το περιεχόμενο αυτού του πράγματος. Γιατί δεν προστατεύονται μέσα στο σύστημα. Ή έχω ακούσει ότι χθες είχα ακούσει από. Μάλιστα ήταν και βουλευτής, ότι το ΓΕΣΥ δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών. Τι έστει αυτό, δηλαδή να δούμε το περιεχόμενο αυτού του πράγματος, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Και από αυτές τις ρυθμίσεις δεν είναι ορθή να τις συζητήσουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δημοσίως να τις συζητήσουμε. Αλλά όχι γενικότερα. Είμαστε 5 μήνες πριν την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και ο σχεδιασμός, σας υπενθυμίζω, ότι για να φτάσουμε σε αυτόν τον σχεδιασμό έχουν προηγηθεί πάρα πολλά χρόνια με πολλές συζητήσεις και μετά επειδή υπήρχε αυτή η ανησυχία, η αμφιβολία, φυσιολογική, δεν αντιλέγω, η κυβέρνηση, σεβόμενη τις ανησυχίες που υπήρχαν, είχε καλέσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να εξετάσει αυτόν τον σχεδιασμό. Και την Παγκόσμια Τράπεζα και ακολούθως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν τόση πείρα σε αυτά τα συστήματα υγείας και κανένας δεν αμφισβήτησε το σχεδιασμό του ΓΕΣΥ. Αντιθέτως, το μόνο που είπαν είναι ότι το πρόβλημα που έχετε εδώ στην Κύπρο είναι ότι δεν εφαρμόζεται. Σχεδιάζεται και δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να εφαρμόσουμε. Mm-hmm. Η θέση του ΟΑΗ για το αίτημα των γιατρών για άσκηση ιδιωτικής ιατρικής ποια είναι? Η μας ανησυχία μας, κύριε Φλωρίδου, είναι να μην δημιουργήσουμε δύο κατηγοριών δικαιούχους. Εκείνοι που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να δίνουν επιπλέον και εκείνοι που δεν έχουν. Mm-hmm. Διότι κάποιος ακόμα και να έχει πολλά χρήματα, για να θέλει να δώσει περισσότερα, ενώ έχει καταβάλει την εισφορά του, πρέπει να νιώσει ότι παίρνει κάτι επιπλέον. Τι είναι αυτό το επιπλέον? Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το επιπλέον. Φυσικά δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες. Θα δούμε, διότι δεν ξέρω σήμερα τι έχει τεθεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα εξετάσουμε, αν είναι ένα από τα θέματα, θα το εξετάσουμε και σήμερα, θα το συζητήσουμε και αύριο θα τοποθετηθούμε. Η ανησυχία μας η μεγάλη είναι να προστατεύσουμε την ισότιμη πρόσβαση. Δηλαδή και εσείς και εγώ, είτε εργαζόμαστε, είτε έχουμε εισοδήματα, είτε δεν έχουμε, να έχουμε πρόσβαση, καλή πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Όχι απλές υπηρεσίες, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Όσον αφορά, κύριε Παπακοσταντίνου, τον προϋπολογισμό του ΓΕΣΥ, γιατί κατά κόρον έχουμε ακούσει ότι είναι ελλειπής. Πόσος προϋπολογισμός χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά το ΓΕΣΥ και από πού θα προέρχεται αυτό το κονδύλι, εκτός βέβαια από τη φορολογία του κόσμου? Κύριε Φλωρίου, εμείς είπαμε συγκεκριμένα, έχει γίνει αναλογιστική μελέτη, δύο αναλογιστικές μελέτες, από οίκο διεθνής φήμης, δεν είναι... Και έχει καθοριστεί ότι οι εθνικές δαπάνες υγείας θα κοιμαθούν με την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας γύρω στο 1,2-1,25 δισεκατομμύρια ετησίως. Αυτός θα είναι ο προϋπολογισμός του κράτους, δηλαδή οι εθνικές δαπάνες υγείας. Από εκεί και πέρα υπήρχε η διαμαρτυρία και πολύ σωστά οι παρόχοι ζήτησαν να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό για τη δική τους τσέπη. Ο καθένας πρέπει να κάνει τους υπολογισμούς του. Και έχουμε δώσει και παραδείγματα, αλλά έχουμε μπει και πολύ συγκεκριμένα αυτός ο προϋπολογισμός τι σημαίνει για τον προσωπικό γιατρό, για ενήλικες, για παιδιάτρους και για τους ειδικούς γιατρούς. Να κάνουμε μια παρένθεση. Αυτός ο προϋπολογισμός που μας είπατε τώρα θα αυξηθεί στην δευτεροβάθμια φάση? Φυσικά. Όταν λέμε είναι 1,2, ο προϋπολογισμός για το Γενικό Σύστημα Υγείας θα είναι 1 δισεκατομμύριο. Κάποιες υπηρεσίες δεν εντάσσονται στο. Αλλά η πρώτη φάση είναι μόνο οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, προσωπικός γιατρός, ειδικός γιατρός, φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις. Οπότε ο προϋπολογισμός που θα ενταχθεί στο ΓΕΣΥ για το 2019 είναι πολύ μικρότερος. Όμως έχουμε δώσει συγκεκριμένα τι θα παίρνει ο καθένας και γι' αυτό που λέμε ότι αφού κάποιος κρίνει ότι είναι ελλειμματικός αυτός ο προϋπολογισμός, αφού έχουμε δώσει συγκεκριμένες προτάσεις, πρέπει να έρθει και αυτό συγκεκριμένα και να πει όχι. Αυτές οι 150.000 που θα παίρνω από το Γενικό Σύστημα Υγείας που υπολογίζει ότι θα παίρνω, διότι είναι εγγυημένα λεφτά με την έννοια ότι ο προϋπολογισμός θα είναι εκεί. Τώρα, ποιος θα τα πάρει,
δεν γνωρίζουμε αν θα πάρει ο Α ή ο Β, αλλά κατά μέσο όρο θα πάρουν αυτά τα λεφτά. Συνεπώς πρέπει να έρθει να πει, ξέρεις, κάνω υπολογισμό, στο Γενικό Σύστημα Υγείας θα παίρνω 150.000 και ξέρετε, σήμερα παίρνω 250.000, είναι λίγα, είναι λιμματικός. Αλλά δεν το έχουμε να ακούσει αυτό. Και σας λέω ότι έχουμε κάνει και παραδείγματα, τα λεφτά είναι πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι. Η φορολογία πότε θα αρχίσει να επιβάλλεται? Θα αρχίσει 1η-3η του 2019, αρχίζει η υποχρέωση να καταβάλουμε την φορολογία για το Γενικό Σύστημα Υγείας. Γιατί 3 μήνες πριν την εφαρμογή? Για να μπορέσουν να συσσωρευτεί ένα μικρό ποσό, στο οποίο, και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, για να μπορέσουμε μόλις ξεκινήσει το Γενικό Σύστημα Υγείας, 1η-6η του 2019, ακριβώς να είμαστε συνεπέστατοι με τις πληρωμές προς τους παρόχους μας. Δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, θα κλείω μήνες και αμέσως μετά θα γίνονται οι πληρωμές προς τους παρόχους. Συνεπώς, ξεκινά το Μάρτι, υπάρχει μια διαδικασία χρονοδόρα για να έρθουν τα λεφτά στο Ταμείο του Γενικού Συστήματος Υγείας, διότι ο μισθός σας για τον Μάρτι, η αποκοπή θα γίνει τέλος Μαρτίου. Μετά τα λεφτά πηγαίνουν στις κοινωνικές ασφαλίσεις, διότι είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα χρειαστεί ακόμα ένας μήνας και 15 μέρες μετά, δηλαδή η διαφορά είναι ένας ανάμιση μήνας. Επιπλέον εισφορά. 1η-6η 2020 ξεκινάει η δευτεροβάθμια φάση. Μάλιστα. Εκεί θα έχουμε αύξηση στη φορολογία. Ναι, για το μισθωτό από 2, η τελική εισφορά είναι 2,65. Στην πρώτη φάση θα είναι 1,70. Για τον εργοδότη από 2,90 που θα είναι στην τελική φάση, θα είναι 1,85 στην πρώτη φάση. Και οι δικαιούχοι, κύριε Παπακοσταντίνου, του ΓΕΣΥ, ποιοι είναι? Οι δικαιούχοι είναι όλοι που ζουν στις ελεύθερες περιοχές νόμιμα. Έχουν τη συνήθη διαμονή τους νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές. Και θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο καθαρό, ειδικά για τους Τουρκοκύπριους. Και οι Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ελληνοκύπριους. Θα είναι δικαιούχοι του ΓΕΣΥ, νοουμένου, το τονίζω, νοουμένου, όχι αν εισφέρουν ή όχι, νοουμένου αν διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Και αυτοί είναι λίγοι που διαμένουν. Mm-hmm. Οπότε θα αφισβητηθεί η συνήθεια διαμονή τους και θα πρέπει να αποδείξουν, θα φέρουν στοιχεία εντός του οργανισμού για να αποδείξουν ότι όντως διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα των τηλεθεατών, έχουν πάρα πολλές απορίες. Πείτε μας πώς καλύπτονται οι πολίτες χωρίς εισόδημα. Έχουμε άνεργους, έχουμε φοιτητές, έχουμε στρατιώτες, αλλά έχουμε και τους λήπτες εισοδημάτων και του ΕΕΕ. Το ποιο είναι, γι' αυτό σας έχω πει, δικαιούχος είναι αυτός που έχει τη συνήθεια διαμονή του στις ελεύθερες περιοχές. Είτε εισφέρει, είτε δεν εισφέρει. Δεν έχει καμία σχέση η υποχρέωση του για να εισφέρει από το δικαίωμά του να είναι δικαιούχος του Γενικού Συστήματος Υγείας. Οι λήπτες εισοδημάτων. Οι λήπτες ελάχιστου κειμένου εισοδήματος δεν θεωρείται εισόδημα για σκοπούς φοροεισοδήματος και γι' αυτό δεν θα φορολογείται και για σκοπούς Γενικού Συστήματος Υγείας. Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με τα φάρμακα, κύριε Παπακοσταντίνο. Τι γίνεται με τις φαρμακευτικές εταιρείες? Γίνεται μια διαβούλευση. Εκεί τα πράγματα είναι και λίγο πιο ξεκάθαρα, διότι η δαπάνη των φαρμάκων στην Κύπρο ήδη καταγράφεται. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να θέτει παράλογα ζητήματα. Η δαπάνη είναι εκεί και περίπου θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο έτος. Θα είμαστε σε διαβούλευση, έχουν ζητήσει κάποια στοιχεία, θα τα έχουμε δώσει, θα δώσουμε και περισσότερα και εντός του Ιανουαρίου, μέσα του Φεβρουαρίου, θα πρέπει να κλείσει αυτή η διαβούλευση. Και από 1η-6η, πώς θα προμηθεύεται ο κόσμος, οι ασθενείς, τα φάρμακά τους? Θα πηγαίνουν στο φαρμακείο της γειτονιάς, δηλαδή θα κλείσουν τα κρατικά φαρμακεία και τα φαρμακεία θα λαμβάνονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Έχουμε πάρα πολλά φαρμακεία. Μπορεί ο καθένας να εξυπηρετηθεί. Τα οποία θα έχουν συμβληθεί βεβαίως με το ΓΕΣΥ, δεν είναι έτσι? Δική μου εκτίμηση είναι ότι θα συμβληθούν όλα. Ωραία. Θα παίρνουν δωρεάν τα φάρμακα ή θα πληρώνουν κάτι? Στην λήψη της υπηρεσίας, σε κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες, υπάρχει η λεγόμενη συμπληρωμή. Για τα φάρμακα ειδικά, η συμπληρωμή είναι 1 ευρώ ανά είδος. Ανά φάρμακο. Για τις εργαστηριακές εξετάσεις είναι 1 ευρώ για κάθε εργαστηριακή εξέταση. Με οροφήν τα 10 ευρώ. Για την επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό δεν υπάρχει επιβάρηση. Για την επίσκεψη όμως στον ειδικό γιατρό είναι 6 ευρώ.
Αλλά αν κάποιο θέλει να πάει χωρίς παραπεμπτικό του προσωπικού γιατρού απευθείας στον ειδικό γιατρό, στον ορθοπαιδικό, τότε εκεί επιβαρύνεται 25 ευρώ. Αλλά παραμένει μέσα στο σύστημα, αν του ράψει οποιαδήποτε φάρμακα, εργαστήρια κτλ., θα καλύπτονται από το σύστημα. Δηλαδή μόνο με παραπεμπτικό. Σας λέω. Το παραπεμπτικό είναι σημαντικός παράγοντας, όμως υπάρχει και επιλογή, είναι ευέλικτο το σύστημα. Εάν ένας δικαιούχος αποφασίσει ότι δεν θέλω να πάω μέσω του προσωπικού μου γιατρού και θα πάω απευθείας στον ορθοπαιδικό, θα πάει απευθείας και εκεί θα καταβάλει 25 ευρώ. Πρέπει να πούμε ότι το παραπεμπτικό που εκδίδει ο προσωπικός γιατρός ισχύει για 3 μήνες, για 3 επισκέψεις. Είτε θα πάτε στον ίδιο ειδικό γιατρό, είτε θα πάτε σε 3 διαφορετικούς για διαφορετικές γνώμες. Εάν κάποιος είναι χρόνιος ασθενής, τότε το παραπεμπτικό που εκδίδεται είναι για 6 φορές και διάρκειας 12 μήνες για να μην ταλαιπωρείται ο χρόνιος ασθενής να πηγαίνει να παίρνει παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Εάν θέλετε, εάν τελειώσουν αυτές οι 3 ή 6 φορές που έχουμε αναφέρει και εξακολουθεί ο δικαιούχος να έχει την ανάγκη να επισκεφθεί τον ειδικό γιατρό, τότε θα πάρει ξανά παραπεμπτικό από τον προσωπικό γιατρό. Ρωτάνε οι ασθενείς, κύριε Παπακοσταντίνου, θα έχουν δικαίωμα επιλογής των φαρμάκων? Θα έχουν δικαίωμα επιλογής, ναι. Θα έχουν δικαίωμα επιλογής. Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στο Γενικό Σύστημα Υγείας δεν θα είναι αυτό που εφαρμόζεται σήμερα στα κρατικά νοσηλευτήρια, όπου εκεί υπάρχει ένα φάρμακο. Στην περίπτωση του Γενικού Συστήματος Υγείας θα υπάρχουν όλες οι επιλογές. Απλώς, εάν επιλέξει κάποιος εκεί που υπάρχουν επιλογές, ανταλλάξιμα φάρμακα, δηλαδή εκεί που η δραστική ουσία του φαρμάκου είναι η ίδια, οπότε και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για την υγεία του ασθενή. Εκεί αν υπάρχουν 5 επιλογές και το ένα φάρμακο που καλύπτει ο οργανισμός είναι τα 8 ευρώ, τότε αν η άλλη επιλογή είναι τα 10 ευρώ και ο γιατρός σας γράψει τα 10 ευρώ, τότε εκεί θα έχετε 2 επιλογές. Είτε να πάρετε το φάρμακο των 10 ευρώ που σας έχει γράψει ο γιατρός σας και να πληρώσετε τη διαφορά των 8 με τα 10, δηλαδή τα 2 ευρώ, τα επιπλέον, συν τη συμπληρωμή του 1 ευρώ, ή θα είναι δικαίωμα του ασθενή να πει του φαρμακοποιού να του δώσει το φθηνότερο φάρμακο. Και να μην πληρώσει καθόλου, να πληρώσει μόνο το 1 ευρώ. Πρέπει να πούμε όμως για τις συμπληρωμές ότι, επειδή ίσως ακούγεται και λίγο έτσι αυτό, πρέπει να πούμε ότι έχουν καθοριστεί και οροφές, αιτήσεις οροφές για τις συμπληρωμές, ώστε κανένας συμπατριώτης μας να μην επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Και για το γενικό πληθυσμό είναι 150 ευρώ, δηλαδή η μέγιστη οικονομική σας επιβάρυνση κατά τη διάρκεια του έτους δεν θα μπορεί να είναι πάνω από 150 ευρώ σε συμπληρωμές. Και όσον αφορά τους λήπτες ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος, τους χαμηλούς συνταξιούχους και τα παιδιά κάτω των 21, η οροφή είναι στα 75 ευρώ. Οπότε, όταν φτάσει εκεί στη οροφή, σταματά πληρώνει η συμπληρωμή και το ΓΕΣΥ θα πληρώνει απευθείας στον γιατρό τη συγκεκριμένη συμπληρωμή. Με τις εργαστηριακές εξετάσεις, τι γίνεται? Είναι και εκεί θα υπάρχει, όπως έχουμε πει, θα είναι 1 ευρώ συμπληρωμή, εννοείται για τις διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την διαβούλευση με τα εργαστήρια. Τους έχουμε δείξει τον προϋπολογισμό που προτείνουμε. Θα κάνουν τις δικές τους προεργασία και θα έχουμε συνάντηση σύντομα για να δούμε την δική τους τοποθέτηση. Αυτοί τα εργαστηριακές εξετάσεις συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβάθμια φάση? Ναι. Είναι έναν από τα 4 που θα περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση. Όπως έχουμε πει, προσωπικός γιατρός, ιατρικός γιατρός, εργαστηριακές εξετάσεις και φάρμακα. Και πάλι θα ρωτήσω, δεν έχετε αργήσει για αυτές τις διαβουλεύσεις? Δεν θα έπρεπε να έχουν τελειώσει? Θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Πάντοτε, εάν κάνουμε μια αυτοκριτική, πάντοτε θα βρούμε και τα λάθη. Σας υπενθυμίζω ότι το Γενικό Σύστημα Υγείας είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση. Και δεν προσπαθούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Και εμείς κάθε μέρα μαθαίνουμε, προσπαθούμε, δίνουμε το άπαντα των δυνάμεων μας για να μάθουμε και να κάνουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας όσο το διαγκαλεί. Ρωτούμε και συμβούλους, ρωτούμε και τα πάντα. Από εκεί και πέρα, ναι, αν έπρεπε κάποια πράγματα να γίνουν συντομότερα, ίσως ναι, δεν το αντιλέγω. Από την άλλη όμως, υπάρχει και μια κουλτούρα. Αυτή η κουλτούρα, διότι να σας πω το παράδειγμα με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Αυτή η διαβούλευση δεν είναι σήμερα που έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει πάνω από 1 χρόνο. Πριν 1 χρόνο και κάτι, ήμασταν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ήθελε να βεβαιωθεί ότι θα συνεχίζαμε τις διαβουλεύσεις για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Κάποια πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι ίσως ο χρόνος βοηθάει, κάποια ίσως επειδή κάποιοι δεν συμφωνούν, δεν μπορείς να τους υποχρεώσεις να τους πεις σήμερα πρέπει να συμφωνήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι
Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά που δεν φαίνονται σήμερα. Το σύστημα πληροφορικής έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πολλά κομμάτια του συστήματος πληροφορικής που είναι ένα μεγάλο, τεράστιο project που ούτε στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοιο εγχείρημα. Δεν έχουν κάνει τέτοιο πράγμα. Είμαστε πολύ προχωρημένοι, αλλά όντως τα χρονοδιάγραμματα είναι πολύ, μα πολύ πιεστικά. Επίσης να πω για την ενημέρωση του κοινού, διότι κάποιος θα μπορούσε να πει ότι καλά, δεν έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί η ενημέρωση του κοινού. Το Γενικό Σύστημα Υγείας θα εφαρμοστεί 1η του 2019. Θέλουμε η ενημέρωση που θα έχει ο πολίτης για το πώς θα αξιοποιήσει το σύστημα να είναι κοντά στην ημερομηνία που θα εφαρμοστεί το Γενικό Σύστημα Υγείας, για να γνωρίζει και να θυμάται το πώς θα αξιοποιήσει αυτό το σύστημα. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, να πάτε στη συνάντηση. Δύο τελευταία ερωτήματα όμως, κύριε Παπακοσταντίνου. Έχει να κάνει. Κύριε Φλωρίδου, θα ξανακάνουμε συνάντηση. Να μην αγχωθούμε, θα ξαναέρθω να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Ο κόσμος έχει απορίες. Θα πίνουμε μία-δύο ώρες, θα απαντήσουμε. Όσον αφορά τα σχέδια ασφάλειας υγείας, τα ιδιωτικά, πρέπει να τα σταματήσει, όχι, να τα διακόψει. Όχι, ο δεν πρέπει. Ο καθένας θα κρίνει από μόνος του στη βάση των δικών του δεδομένων και των δικών του της οικονομικής του άνεσης και το πώς θα κρίνει τις υπηρεσίες που θα λαμβάνει από το Γενικό Σύστημα Υγείας, που υπενθυμίζω δεν θα είναι όλες από την πρώτη μέρα. Θα είναι η πρώτη φάση και η δεύτερη φάση. Οπότε αν κάποιος έχει ένα σχέδιο, ιδιωτικό σχέδιο που καλύπτεται για τα ενδονοσοκομιακά, δεν θα ήταν λογικό 1η του 2019 να διακόψει το σχέδιο του, αφού δεν θα παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες μέσα στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν παρέχονται υπηρεσίες μέσα στο Γενικό Σύστημα Υγείας, αυτός θα κρίνει από μόνος του. Εμείς δεν θα αναλάβουμε τον ρόλο του συμβούλου. Αυτός θα κρίνει εάν θα διακόψει ή όχι, ή αν θα προσαρμόσει το σχέδιο του. Δική μας δουλειά είναι να κάνουμε ένα Γενικό Σύστημα Υγείας που θα παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, για να μην χρειάζεται κάποιος να έχει και επιπλέον ιδιωτικό σχέδιο. Και η εγγραφή των δικαιούχων πότε ξεκινάει? Η εγγραφή των δικαιούχων θα ξεκινήσει αρχές Μαρτίου, υπολογίζω, δηλαδή έχουμε μπει τέλος Φεβρουαρίου. Η εκτίμησή μας είναι, διότι θα γίνουν και κάποιες αλλαγές, τότε υπολογίζω αρχές του Μαρτίου θα ανοίξουν οι καταλόγοι. Πρέπει πρώτα να εγγραφούν οι προσωπικοί γιατροί, ώστε την ώρα που θα εγγραφείτε στο σύστημα να μπορέσετε να επιλέξετε και την επιλογή του προσωπικού σας γιατρού. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα και θα αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις από την αυριανή συνάντηση. Είμαστε στη διάθεσή σας και ο κόσμος να μην ανησυχεί. Θα είμαστε εδώ για να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή στη Λευκοσία. Προσοχή στο δρόμο. Εμείς να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με τον Γησί, καθώς τη δυσαρέσκειά της για το Γενικό Σύστημα Υγείας εξέφρασε και η Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία Κύπρου, αφού σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις της ένταξης της ειδικότητάς τους στο Γησί και καθημερινά λαμβάνει από όλους τους συναδέλφους τις έντονες ανησυχίες για την απώλεια της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, την απώλεια της άμεσης εξειδικευμένης δερματολογικής φροντίδας και τιμή βιωσιμότητα των ιατρείων σε περίπτωση ένταξης στο ΓΕΣΥ υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Η ΔΑΕΚ χαιρετίζει την επικείμενη συνάντηση υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και χαιρετίζει επίσης τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, Υπουργείου Υγείας, ΟΑΗ και Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, και ευελπιστεί έστω και την Ιστάτη να βρεθεί συμβιβαστική λύση για ένα ΓΕΣΥ βιώσιμο για το καλό όλων των πολιτών. Η μη άμεση ή απευθείας προσέλευση ενός ασθενούς με δερματικό εξάνθημα στον ειδικό ενέχει τον κίνδυνο να μένουν αδιάγνωστες, να χρονίζουν υποθεραπευμένες και να αλλάξει η κλινική εικόνα σε πολλές από τις δερματολογικές παθήσεις, καθώς η ειδικότητά μας έχει πολύ εξειδικευμένη ιατρική σημειολογία σε σχέση με την κλασική ιατρική σημειολογία των πλείστων παθολογικών καταστάσεων. Αυτή η ποιότητα της δερματολογικής φροντίδας πρέπει να διαφυλαχθεί στα πλαίσια του σχεδιαζόμενου ΓΕΣΥ, προσθέτει. Αναφέρει τέλος πως αναμένουν, όπως οι προσεχείς συναντήσεις του ΠΙΣ με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και το Υπουργείο, να έχουν θετική κατάληξη για το καλό όλων των πολιτών της Κύπρου.
Αρκετά μαθητικά δρομολόγια της εταιρείας λεωφορείων Ζήνων Λάρνακας δεν εκτελέστηκαν σήμερα, Δευτέρα, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή των γονιών αλλά και μεγάλη ταλαιπωρία στους μαθητές. Για το θέμα μας ενημερώνει από τη Λάρνακα η Μαρίσα Αβραμ. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Το μεσημέρι, Στέφανη, πολλοί ήταν οι μαθητές που ταλαιπωρήθηκαν σήμερα στην επαρχία Λάρνακας, αφού αρκετά μαθητικά δρομολόγια της εταιρείας λεωφορείων Ζήνων Λάρνακας δεν εκτελέστηκαν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω εκτάκτων συνθηκών όπως αυτές έχουν προκύψει, συγκεκριμένα μαθητικά δρομολόγια δεν εκτελέστηκαν και πως η εταιρεία καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες και ενέργειες. Στέφανη, να πούμε ότι τα μεσημέρι άρχισαν τα μαθητικά δρομολόγια της εταιρείας λεωφορείων Ζήνων, τα οποία όπως είπαμε το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών στη Λευκοσία, με εκπροσώπους της εταιρείας Ζήνων και της εταιρείας η οποία διαθέτει τα περισσότερα λεωφορεία που διενεργούν μαθητικά δρομολόγια. Μάλιστα, Μαρίσα Αβραμ, σε ευχαριστούμε για την ώρα. Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς οι γονείς αντιμετώπισαν την απεργία από μέρους των οδηγών της εταιρείας λεωφορείων Ζήνων στη Λάρνακα, καθότι επηρεάστηκε μεγάλος αριθμός μαθητών, μιας και σήμερα επέστρεψαν στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονείων Μέσης Εκπαίδευσης, Κυριάκος Νικηφόρου. Κύριε Νικηφόρου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Στέφα. Πώς αντιμετωπίσατε την απεργία, κύριε Νικηφόρου? Εντάξει, σίγουρα η απεργία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους μαθητές. Αρκετοί μαθητές δεν κατάφεραν να πάνε στο σχολείο. Ενώ επειδή πραγματοποιήθηκε και την τελευταία στιγμή, σίγουρα κάποιοι μαθητές δεν ήταν ενημερωμένοι, με αποτέλεσμα να αναμένουν στο κλείον τα λεωφορεία τα οποία δεν ήρθαν ποτέ. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, μέχρι την Παρασκευή θα διεξάγονται κανονικά τα δρομολόγια. Εσείς σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα, κύριε Νικηφόρου, γιατί αυτό είναι κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα στην επαρχία και της Λάρνακας αλλά και της Πάφου. Εντάξει, Στέφανη, κοίταξε, καταρχήν επειδή φαίνεται ότι η διαφορά λύθηκε γρήγορα. Και αυτό είναι εξωφρενικό, διότι δεν πήγαν να συζητήσουν την Παρασκευή, δεν πήγαν να συζητήσουν την Πέμπτη και πήγαν να συζητήσουν τη Δευτέρα μετά που έγινε η απεργία και έχασαν οι μαθητές πάλι μια ημέρα από τα σχολεία. Άρα αυτό μας εξοργίζει ακόμη περισσότερο. Από εκεί και πέρα, εμείς θα σκεφτούμε πλέον και μάλλον πιθανότατα η απόφαση μας θα είναι ότι όταν θα γίνονται απεργίες, θα κλείνουμε τα σχολεία που επηρεάζονται. Γιατί όπως πάμε θα δημιουργήσουμε μαθητές δύο ταχυτήτων. Οι μέρες που χάθηκαν από τις απεργίες είναι πολλές και σίγουρα οι ελλείψεις που δημιουργούνται στους μαθητές ακόμα περισσότερες. Δηλαδή δεν θα αφήνετε εσείς τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο? Ναι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και πρόβλημα στην Πάφο. Στην Πάφο την προηγούμενη φορά η απεργία κράτησε 4 μέρες. Πριν 4 μέρες είχαν προηγηθεί άλλες 2 μέρες απεργία. Άρα οι μαθητές έχασαν πέραν της μιας εβδομάδας διδακτικού χρόνου. Εάν χάσουν και άλλες μέρες τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι οι μαθητές οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο θα είναι κατά πολύ πιο πίσω ή θα έχουν κατά πολύ περισσότερες ελλείψεις από ότι οι μαθητές που παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα. Άρα εμείς πρέπει να προσπερέσουμε όλα τα παιδιά. Το να κλείσετε όμως τα σχολεία, κύριε Νικηφόρου, είναι μέτρο αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης? Κοιτάξτε, το να δημιουργήσω μαθητές, αγαπητή Στέφανη, 2 ταχυτήτων είναι το πιο σωστό. Διότι αυτή τη στιγμή θα δημιουργήσουν και προβλήματα στα τμήματα. Όταν ένα τμήμα απουσιάζει 2,5 μαθητές και προχωρά να κάνει μαθήματα 3-4 μέρες. Όταν θα επιστρέψουν οι άλλοι, πώς θα αντιμετωπίσει πάλι ο καθηγητής τους μαθητές τους ότι τους απουσίασε? Άρα εμείς η έννοια μας είναι να προστατεύσουμε τους πάντες. Η έκκληση φυσικά και η παράκληση είναι και προς το Υπουργείο Εμπορίου, αλλά και προς τους λεωφορείουχους να δείξουν κατανόηση στα μαθητικά δρομολόγια, διότι εδώ είναι ένας ευαίσθητος τομέας και πολύ σημαντικός. Ναι. Πείτε μου κάτι, κύριε Νικηφόρου, είχατε παράπονα σήμερα από γονείς, είχατε δεχθεί παράπονα?
Σίγουρα είχαμε παράπονα. Είναι από τα ψες που έχει γίνει γνωστό ότι θα υπήρχε μια απεργία. Υπήρξε σφοδρά παράπονα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είτε γιατί πηγαίνουν πιο νωρίς δουλειά, είτε γιατί τα δρομολόγια, είτε γιατί η δουλειά τους είναι σε άλλη κατεύθυνση και δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα. Οι δημόσιες συγκοινωνίες, αν θέλουμε να τις διατηρήσουμε, θα πρέπει να τις διατηρήσουμε, αλλά σωστές και βιώσιμες και να προσφέρουν τις υπηρεσίες που πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Νικηφόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Παραμένουμε στον χώρο της παιδείας. Προβληματισμό και αντίδραση εκφράζει η ΠΟΕΔ για την κάρτα εισόδου-εξόδου που ανακοίνωσε με εγκύκλειό του το Υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία ελέγχου εισόδου και εξόδου των μαθητών και μαθητριών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου μέσω της εισαγωγής του θεσμού της κάρτας εισόδου-εξόδου για την τρέχουσα σχολική χρονιά πρέπει να εφαρμοστεί στα σχολεία το αργότερο μέχρι και τις 28 Ιανουαρίου 2019, αναφέρεται σε εγκύκλειο του Διευθυντή Δημοτικού Εκπαίδευσης Χρήστου Χάτση Αθανασίου προς τους διευθυντές και διευθύντριες των δημοτικών σχολείων, δημόσιων υπηαγωγείων και ειδικών σχολείων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ. Κύριε Φυλακτού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πού οφείλεται, κύριε Φυλακτού, η αντίδρασή σας? Κοιτάξτε, είναι κάποιοι προβληματισμοί τους οποίους εκφράσαμε και κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, όπου διαπιστώσαμε κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω, προκειμένου αυτή η προσπάθεια να μην δημιουργήσει προβλήματα μέσα στις σχολικές μονάδες. Εκεί που επισημάναμε τα συγκεκριμένα προβλήματα και αναμέναμε ότι θα υπάρξει μια επόμενη συνάντηση για να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε, βγήκε εν κύκλος της 4ης Ιανουαρίου. Το θέμα είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε μέτρο θα προσθέσει στην ασφάλεια αλίμονων των σχολικών μονάδων. Όμως πιστεύουμε ότι επειδή και σήμερα υπάρχει μια διαδικασία η οποία τηρείται στο σχολείο και να μην νομίσει κάποιος ότι όποιος θέλει μπαίνει μέσα σε ένα σχολείο και παίρνει ένα παιδί και φεύγει, υπάρχει μια διαδικασία με πιστοποιημένα άτομα που είναι καταγραμμένα, τα οποία ταυτοποιούνται όταν μπουν στο σχολείο, υπογράφουν συγκεκριμένο έντυπο. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εξαγγελία δεν έχει να προσθέσει και με τον τρόπο ιδιαίτερα που παρουσιάζεται στην εγκύκλειο δημιουργεί διάφορα προβλήματα, διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί σε ένα σχολείο που δεν υπάρχει υψηλή περίφραξη, που δεν υπάρχει φιλοτηλέφωνο, που δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή, ακόμα και σε προσωπικό για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, να λειτουργήσει με ομαλότητα αυτή η προσπάθεια που γίνεται. Γι' αυτό και εμείς στη συγκεκριμένη επιτροπή είχαμε εισηγηθεί, εφόσον και είμαστε μεσούσιοι της σχολικής χρονιάς, όπου υπολείπονται και τα άλλα μέτρα να υλοποιηθούν ακόμη σε έναν τρίμηνο, είπαν το τελευταίο διάστημα, εισηγηθήκαμε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο σε ένα μικρό αριθμό σχολείων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε να καταγράψουμε τα θετικά, τα αρνητικά, να δούμε ποιες δυσκολίες υπήρχαν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ή μια ενδεχόμενη εισαγωγή του μέτρου στη συνέχεια να είναι πολύ πιο, να είναι σε στέρες βάσεις. Άρα θεωρείτε ότι ήταν μια βεβαιασμένη, θα λέγαμε, κίνηση εκ μέρους του Υπουργείου. Δεν είναι όμως και μια προσπάθεια για να διασφαλίσει το Υπουργείο την ασφάλεια στα σχολεία? Σαν ένα προσωρινό μέτρο τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει ουσία. Αν μου πείτε ότι αυτή η προσπάθεια είναι διασφαλίζει την ασφάλεια κλπ. Όχι, σας λέω όχι, γιατί οι ίδιες διαδικασίες υπάρχουν και το πρόβλημα δεν είναι η κάρτα ή η ταυτοποίηση των γονέων που θα πάνε να πάρουν τους γονείς. Το πρόβλημα είναι το χαμηλό κυκλίδωμα που μπαίνει μέσα στο σχολείο όποιος θέλει, το ότι δεν υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος κ.ο.κ. Γι' αυτό σας λέμε ότι επί της ουσίας αυτό το μέτρο δεν προσθέτει στην ασφάλεια των σχολικών μονάδων. Μήπως ένας από τους λόγους της αντίδρασής σας είναι και ότι η κάρτα αυτή θα ετοιμάζεται από τον υπεύθυνο τμήματος? Αυτό είναι το ανεπαίσθητο αυτό, το να ετοιμαστούν, έστω και αν είναι 200.000 οι κάρτες που θα ετοιμαστούν, το να τυπωθούν, να κοπούν, να πλαστικοποιηθούν. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η όλη διαχείριση και η όλη διαδικασία η οποία προτείνεται, η οποία θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί τα σχολεία δεν έχουν ούτε επαρκές γραμματιακό προσωπικό για να διαχειριστεί αυτά τα θέματα, ούτε υπάρχουν μάλιστα νηπιαγωγεία που δεν έχει καν γραμματιακό προσωπικό. Οπότε με αυτά τα θέματα, τα οποία θέλουμε να θέσουμε στη συνάντηση που θα έχουμε με το Υπουργείο, εμείς ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να γίνει κάτι που να είναι και αποτελεσματικό και να έχει και αξία και απλώς να μην είναι μια απλή εξαγγελία που έγινε και πριν μερικούς μήνες,
και τα δεδομένα, ίσως και σήμερα συνηγορούν ότι δεν έχει οτιδήποτε να προσφέρει στα σχολεία. Εσείς τι αντιπροτείνετε, κύριε Φυλακτού? Εμείς εκείνο που αντιπροτείναμε, το είπα προηγουμένως, να εφαρμοστεί και που υπάρχουν όλες οι πρώην θέσεις, για να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο, να δούμε τα θετικά, τα αρνητικά. Και βεβαίως για το επόμενο διάστημα θέλουμε μια συνάντηση με το Υπουργείο να ξανασυζητήσουμε το όλο ζήτημα, γιατί όπως έχω πει δεν είμαστε ενάντια στο να ληφθούν μέτρα που ναι θα αυξήσουν την ασφάλεια των σχολικών μονάδων. Σε πόσες σχολικές μονάδες μπορεί να εφαρμοστεί? Είναι ένας μικρός αριθμός που πληρούνται τις προϋποθέσεις ιδιαίτερα των κυκλειδωμάτων, των θηροτηλεγραφέων, του γραμματιακού προσωπικού στην ολότητα του καθ' όλη τη διάρκεια του σχολείου. Θα μπορούσε, πιστεύω, από εκεί να ξεκινήσει το όλο θέμα. Επειδή έτσι ή αλλιώς η διαδικασία υπάρχει, επαναλαμβάνω, mm-hmm. και δεν είναι εκτεθειμένα τα παιδιά. Νομίζει κάποιος ότι υπάρχει σήμερα ένα διάτριτο σύστημα το οποίο με διασφαλίζεται με την κάρτα και εμείς αντιδρούμε στην κάρτα. Όχι. Το σύστημα λειτουργεί σήμερα με έναν άλλο τρόπο. Μάλιστα. Άρα εσείς δεν αποδέχεστε αυτή την απόφαση του Υπουργείου που θα μπει σε ισχύ από τις 28 και θα φροντίσετε να έχετε συνάντηση με το Υπουργείο για το θέμα αυτό, ναι, πριν τις 28. Δεν θα λέγαμε να την αποδεχόμαστε, θα λέγαμε μπορούμε να την αποδεχτούμε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις που δεν υπάρχουν σήμερα. Αφού δεν υπάρχουν σήμερα, πώς θα τις αποδεχθείτε? Ενώ μέχρι τις 28. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Συνεχίζουμε, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια λύση που θα μετατρέπει τη χώρα μας σε κινούμενό της όποιας τρίτης χώρας, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε ομιλία του χθες μετά την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην Πάφο. Το μήνυμα ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια λύση στο Κυπριακό που θα μετατρέπει τη Μεγαλόνησο σε κινούμενο της όποιας τρίτης χώρας, έστειλε από την Πάφο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, κατά την τελετή των Θεοφανιών. Δεν νοείται λύση που να προνοεί εγγυήσεις, παρουσία στρατευμάτων, δικαιωμάτων που στην ουσία καταστρατηγούν κάθε δημοκρατική αρχή. Ο κύριος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει και θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες μέσα από ειρηνικές διαδικασίες και διάλογο για να πετύχει μια λύση που θα φέρει την ειρήνη στον τόπο. Τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε πως στόχος του παραμένει η ευημερία του κυπριακού λαού. Η κυβέρνηση αναμένει ότι θα ανανεωθεί η θητεία της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου. Περισσότερα επί των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου θα μας μεταφέρει ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάριε, πέραν της αισιοδοξίας της κυβέρνησης για ανανέωση της ΟΝΦΙΚΙΠ, ο κύριος Προδρόμου τόνισε και την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών με την ειδική απεσταλμένη Τζέιν Χολούτ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Προδρόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας βεβαίως από την τελετή γιορτασμών των Θεοφανίων και το αγιασμό των υδάτων στη λίμνη του πάρκου Ακροπόλεως και ρωτηθήσε και από συναδέλφους δημοσιογράφους αν η κυβέρνηση θεωρεί πως μπορεί να υπάρξει κάποια έκπληξη σε ό,τι αφορά το θέμα της ΟΦΙΚΙ ή θα ανανεωθεί κανονικά η θητεία της τέλος του μηνός, όπου λίγη και να υπερθυμίσουμε κάθε εξάμηνο. Αυτή τη διαδικασία είναι σύμφωνα και με τον ΕΕ και αυτά είναι η πρακτική τους. Πλέον ο κύριος Προδρόμου, εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είπε ότι συμβαίνει σχετικά με την ερευνητικές δυνάμεις των ΕΕ, είναι πλέον γνωστό, υπάρχει ένας γενικός προσανατολισμός αναθεώρησης της ερευνητικής δυνάμεων, πλην όμως στην περιοχή της Κύπρου, ενώ διαρκεί η τουρκική κατοχή και υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιβετικό τουρκικό στρατό, είναι απαραίτητη παραμονή, απολογούμε. Και ο ρόλος της ερευνητικής δύναμης εδώ στην Κύπρο, έκανε και την αναφορά ο κύριος Προδρόμου, ότι μέσω της διπλωματικής οδού και μέσω του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχουν φέσει το θέμα της ανανέωσης της ειρηνευτικής δύναμης εδώ στην Κύπρο σε όλους τους αρμόδιους
φορείς και έχει γίνει αρκετό και σημαντικό έργο για αυτό το θέμα. Και προφορίες είναι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιον πρόβλημα στην ανανέωση της φοιτείας της ειρηνευτικής δύναμης εδώ στην Κύπρο που λήγει τέλος του μηνός. Προθυμίσουμε και στους φίλους τηλεθεατές, Στέφανη, κυρίες και κύριοι, ότι στις 22 του μηνός θα υπάρχει η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλεία με τα 5 μόνιμα μέλη και τους παρατηρητές και ταυτόχρονα το ψήφισμα θα τεθεί προς υιοθέτηση στις 30 του μηνός. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την, ο κ. Προδρόμου έκανε την αφορά για αυτό που έχεις αναφέρει εσύ για την πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι κάπου βρισκόμαστε σε προσχεδιασμό με την κυρία Λουτ, ειδικά για την δημιουργία των καλών κλίμα και όρων αναφοράς για το διαπραγματεύσεων και αυτόν είπε ο κ. Προδρόμου ότι είναι πολλά δύσκολο να μην τεθεί η λειτουργία και η ανανέωση της φοιτείας της ειρηνευτικής δύναμης που η στιγμή που υπάρχει η διαδικασία πλέον να μπουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου μέσω βεβαίως της προσπάθειας της κυρίας Λουτ, Στέφανη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, Προκόπης Παυλοπούλος και Αλέξης Τσίπρας απάντησαν στις προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, που χαρακτηρίζει τους Έλληνες ποταπούς και απειλεί να τους ρίξει στη θάλασσα. Απάντηση στις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που μιλώντας το Σάββατο σε οπαδούς του κόμματός του στη Σμύρνη απήγγειλε στίχους τουρκικού λαϊκού τραγουδιού που χαρακτηρίζει ποταπούς τους Έλληνες και απειλεί να τους ρίξει στη θάλασσα, έδωσε 24 ώρες μετά η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Ελλάδας. Από τη Σύρο, στην καρδιά του Αιγαίου, όπου βρέθηκε για την τελετή των Θεοφανίων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ευχήθηκε το φως της χριστιανοσύνης να φωτίζει τον ελληνικό λαό και το έθνος, την ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και την διεθνή κοινότητα, ώστε να υπάρχουν συνθήκες ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης. Όσο λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να ζήσουμε ειρηνικά, αλλά τόσο είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τη βάση της ειρηνικής συνύπαρξης που είναι το διεθνές δίκαιο. Και αν χρειαστεί να την επιβάλλουμε. Ευθέως απάντησε στον Τούρκο Πρόεδρο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, που βρέθηκε στην Σαμοθράκη, όπου ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης της. Αντί να επιλέξει ωστόσο ένα πολεμικό ποίημα, προτίμησε τους στίχους ενός ποιητή που ύμνησε την ειρήνη, του Μπέρτολ Μπρέχτ, για να απευθυνθεί, όπως είπε, στους σκεπτόμενους πολίτες και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου και να τονίσει. Έχουμε τη σιγουριά των ενόπλων δυνάμεών μας, που είναι ετοιμοπόλεμες ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και θα την υπερασπιστούμε μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας, όπως θα υπερασπιστούμε και την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας. Στα ενεργειακά τώρα, μπλόκο σε τουρκικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές για εγκαταστάσεις αγωγών αερίου στη Μεσόγειο επιθυμεί να βάλει η Αίγυπτος. Περισσότερα για το θέμα έχει από την αίθουσα σύνταξης η Χριστίνα Μάρκου. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φραγμό βάζει η Χριστίνα η Αίγυπτος σε τουρκικές εταιρείες για προσφορές αγωγών φυσικού αερίου. Ακριβώς, η πληροφορία αυτή, Στέφανε, έρχεται από την εφημερίδα ΟΣΑΤΟ, η οποία αναφέρει ότι το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο εξετάζει ένα αίτημα που υποβλήθηκε από ένα από τα μέλη του, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση του Καϊρού να αποκλείσει τις τουρκικές εταιρείες από το να προβαίνουν σε προσφορές σχετικές με ευαίσθητους τομείς για την χώρα. Συγκεκριμένο βουλευτή, Ιμπραγίμ Χιαζή, ο οποίος υπέβαλε το αίτημα, δήλωσε ότι η πρότασή του έρχεται να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου. Ο Χιαζή έλαβε πληροφορίες, αναφέρει το δημοσίευμα, ότι σχεδόν οι μισές από τις προσφορές που πραγματοποιούνται για την εγκατάσταση αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο λήφθηκαν από τουρκικές εταιρείες. Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει υποβάλει στον ΟΗΕ την αντίρρησή της στην Αιγυπτιακή Ελληνοκυπριακή Συμφωνία του 2003 σχετικά με την οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Αίγυπτος υπερασπίστηκε τη συμφωνία της με την Κύπρο, λέγοντας ότι κανένα μέρος δεν μπορεί να αμφισβητήσει την νομιμότητα της οριοθέτησης, καθώς είναι σύμφωνο με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και έχει κατατεθεί ως διεθνή σύμβαση στις Ηνωμένα Έθνη. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου, Στέφανη, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης ή μείωσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αιγύπτου σε αυτό το τομέα απορρίπτεται και θα αντιμετωπιστεί.
Χριστίνα Μάρκου, σε ευχαριστούμε. Αρχίζει από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων. Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης είναι η 10η Μαρτίου. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο 3, 6, 9 και 12 μηνών. Σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γίνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή από τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το ποσό των 10 ευρώ συν το 10% της άδειας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό για το τρέχον έτος. Η ανανέωση των αδειών μπορεί μέσω διαδικτύου μπορεί να γίνεται μέσω διαδικτύου σε εμπορικές τράπεζες, σε κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη, σε επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, καθώς και στα επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας απαιτούνται πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια. Πάμε ξανά στη Λάρνακα τώρα για τις υπόλοιπες ειδήσεις από την επαρχία. Η Μαρίσα Αβραμ είναι και πάλι μαζί μας. Μαρίσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και πάλι, Στέφανη. Μαρίσα, είχαμε φωτιά σε όχημα εν κινήσει στον αυτοκινητόδρομο με αποτέλεσμα να κλείσει μέρος του δρόμου. Ακριβώς λόγω φωτιά σε αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας Λευκωσίας πριν την έξοδο Λιβιών, έκλεισε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λευκωσία. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος εξήλθε από αυτό χωρίς να τραυματιστεί. Και να πούμε ότι η λωρίδα άνοιξε μετά από λίγο και η τροχιά κίνηση διεξάγεται ομαλά. Και είχαμε και σύλληψη 40χρονου, Μαρίσα, 40χρονου καταζητούμενου. Ακριβώς εντοπίστηκε και συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος στη Λάρνακα. Αναζητείτο για σωρία αδικημάτων που διαπράχθηκαν εδώ στην επαρχία. Το άτομο αυτό αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμυρίματος, πλαστογραφίας, πλαστοπροσωπείας, εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, δόση ψευδούς όρκου και ψευδείς πληροφορίες σε αστυνομικό. Τα αδικήματα όλα αυτά, Στέφανη, διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 17 με 27 Δεκεμβρίου εδώ στην επαρχία Λάρνακας. Μαρίσα Βράμα, ευχαριστούμε. Πάμε και στην Πάφο, όπου έχουμε μια απίστευτη υπόθεση από το αστυνομικό δελτίο. Η Νάταλη Γεωργίου είναι μαζί μας. Νάταλη, καλό μεσημέρι και πάλι. Ο δράστης έκλεψε εργαλεία και πήγε να τα απολύσει σε φίλο του θύματος. Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Του έκλεψαν τα εργαλεία και πήγαν να τα απολύσουν σε φίλο του. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο άντρας έπεσε θύμα κλοπής διαφόρων εργαλείων συνολικής αξίας 1.350 ευρώ. Ο δράστης δεν εντοπίστηκε, όμως δύο μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 4 Ιανουαρίου, ένας 31χρονος μετέβη σε οικία άλλου προσώπου για να του πωλήσει κάποια εργαλεία τα οποία το συγκεκριμένο πρόσωπο κράτησε για να τα δοκιμάσει. Τότε σκέφτηκε ότι ίσως τα εργαλεία να άνοιγαν στο φίλο του που είχε πέσει θύμα κλοπής και τον κάλεσε στο σπίτι του για να τα δει. Εκεί το θύμα διαπίστωσε ότι ήταν όντως τα εργαλεία του. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και εναντίον του 31χρονου ύποπτου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, Στέφανη, για τα κλεμμένα εργαλεία, πολίτης επικοινώνησε μαζί μας για να μας ενημερώσει ότι πριν από περίπου δύο μήνες θύμα κλοπής έπεσε και ο πατέρας του, ο οποίος διατηρεί μάντρα στην περιοχή της Περιστερώνας, από την οποία κλάπηκε μια γεννήτρια. Σύμφωνα με το γιο του θύματος, μετά από δύο μήνες συνεχής και επίμονης αναζήτησης, ο πατέρας του κατάφερε να εντοπίσει σήμερα τη γεννήτρια στο χωριό Παχίαμος, μέσα στο δάσος, σκεπασμένη με χόρτα και νάιλον. Νάταλη Γεωργίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επαρχία της Αμοχώστ μεταφερόμαστε τώρα. Μαζί μας είναι η Στάλο Θεοδωρού από το Φαμακούστα News. Στάλο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Ενημέρωσε μας, Στάλο, για τους εορτασμούς των Θεοφανίων σε Αμοχώστο, Καρπασία αλλά και Αγία Νάπα. Πραγματοποιήθηκαν χθες οι εορτασμοί για τα Θεοφάνια στην επαρχία Αμοχώστου. Επίκεντρο των εορτασμών, φυσικά η κατεχόμενη Αμόχωστος, εκεί όπου εκατοντάδες πρόσφυγες επισκέφτηκαν για ακόμη μια χρονιά, δυστυχώς, ως επισκέπτες στην πόλη τους. Στις 11.30 το πρωί περίπου τελέστηκε η ρήψη του Τιμίου Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία της Γλώσσας, εκεί στην περίκληση και βουβή πόλη της Αμοχώστου. Πέραν των 15 κολυμπητών, βούτυξαν στα παγωμένα νερά της Βασιλεύουσας για να αναθύρουν τον Τίμιο Σταυρό. Ανάμεσά τους, Στέφανη, και ένας 9χρονος κολυμπητής, καθώς και πολλά παιδιά και έφηβοι.
Ο Δήμαρχος Αμοχώς του Αλέξης Γαλανός στη δήλωσή του απέστειλε μήνυμα πίστης και ελπίδας και εξέφρασε την ελπίδα να είναι η τελευταία χρονιά που γιορτάζονται τα Θεοφάνεια μακριά από την Αμόχωστο. Προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία και ο αγιασμός των Θεοφανίων στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Εξορινού στην εντός των τυχών κατεχόμενη Αμόχωστο. Τώρα στην κατεχόμενη Καρπαθία η Θεία Λειτουργία τελείστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας προϊσταμένου του Επισκόπου Καρπαθίας Χριστοφόρου, ενώ ο καθαγιασμός των υδάτων πραγματοποιήθηκε στη θάλασσα δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Θύρσου στην κατεχόμενη Γελούσα. Και τέλος, οι εορτασμοί των Θεοφανίων στην Αγία Νάπα πραγματοποιήθηκαν με τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Παναγίας, στην παρουσία της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Βασιλικής Αναστασιάδου και προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμοχώς του Βασιλείου. Λόγω των καιρικών συνθηκών, ο καθαγιασμός των υδάτων φέτος δεν τελέστηκε στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, αλλά στο παρακείμενο συντριβάνι του Μεσαιωνικού Μοναστηριού Αγίας Νάπας. Στέφανη. Στάλλο Θεοδόρο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Με ειδήσεις από την Διεθνή Επικαιρότητα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο ναό και το μεγαλύτερο τζαμί στη Μέση Ανατολή εγκαινίασε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Πάπα Φρανκίσκου, που συγχαίρει την Αίγυπτο, την κυβέρνηση και τον λαό της για τα εγκαίνια του νέου ναού. Το μεγαλύτερο ναό και το μεγαλύτερο τζαμί στη Μέση Ανατολή εγκαινίαζε ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ-Σίσι στη νέα διοικητική πρωτεύουσα της Αιγύπτου ανατολικά του Καϊρού. Τα εγκαίνια ξεκίνησαν με την τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον αστυνομικό που σκοτώθηκε την προηγούμενη ημέρα στο Κάιρο, στην προσπάθειά του να εξουδετερώσει βόμβα, και συνεχίστηκαν με μια κοινή συναυλία με χριστιανικούς και μουσουλμανικούς ύμνους. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου, στο οποίο συγχαίρει την Αίγυπτο, την κυβέρνηση και το λαό της για τα εγκαίνια του νέου ναού. Μήνυμα μέσω Twitter έστειλε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το παρόν έδωσε και ο Κόπτης Πατριάρχης Ταου Άντρος Βίτα, τονίζοντας ότι η Αίγυπτο ζει μια νέα σελίδα στην ιστορία της, ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή του που οι μιναρέδες του τζαμιού Αλ-Φάτεχ Αλ-Άλεμ ασπάζονται τα καμπαναριά της Κοπτικής Εκκλησίας της Γέννησης, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε τη βούλησή του να κατασκευάσει το τείχος κατά μήκος της Μεθορίου με το Μεξικό, τονίζοντας πως αν χρειαστεί θα κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οδεύει προς την τρίτη εβδομάδα της η διοικητική παράλυση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης λόγω της διένεξής του με τους δημοκρατικούς για το θέμα αυτό. Ανένδοτος για το θέμα του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό παραμένει Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στην τρίτη εβδομάδα διοικητικής παράλυσης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης λόγω της διένεξής του με τους δημοκρατικούς για το θέμα αυτό. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ένα μικρό παράθυρο για πιθανό συμβιβασμό. Θα κατασκευαστεί από χάλιβα. Θα είναι λιγότερο ενοχλητικό, αλλά θα είναι πιο δυνατό. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σπουδαίες εταιρείες μας για να το κατασκευάσουν από χάλιβα. Επομένως, θα φτιάξουμε ένα ατσάλινο φράγμα που θα μας δώσει δύναμη στα σύνορα. Αυτή η λύση θα μείωνε το κόστος κατασκευής, κάτι που αποτελεί το βασικό σημείο διαφωνίας των δημοκρατικών. Αν συμφωνήσουν, θα υιοθετηθεί ο προϋπολογισμός και τα διοικητικά τμήματα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και πάλι. Σε άλλη περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επιλύσει ακόμα και να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως εναλλακτικό τρόπο για να χτίσει το τείχος, αλλά δεν έχει διευκρινίσει από πού θα χρηματοδοτούνταν. Η μερική παράλυση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης έχει αφήσει περίπου 800.000 υπαλλήλους απλήρωτους. Παραμένουμε εκτός συνόρων. Στρατιωτικοί στην Καμπόν πραγματοποιήσαν πραξικόπημα νωρίς το πρωί της Δευτέρας, καταλαμβάνοντας το κρατικό ραδιόφωνο και εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον πρόεδρο Αλί Μπόγκο, που αναρρώνει από εγκεφαλικό στο Μαρόκο. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι πήρε την εξουσία στην Καμπόν, ανατρέποντας τον μέχρι πρώτην ως πρόεδρο Αλί Μπόγκο. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν του στρατού, το πραξικόπημα έχει ως στόχο την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Στην πρωτεύουσα Λιμπρεβίλ υπάρχουν μαρτυρίες για πυροβολισμούς, ενώ έχουν αναπτυχθεί τάγκς και τεθωρακισμένα. Από την άλλη πλευρά, πηγές της δημοκρατικής κυβέρνησης λένε πως λίγοι είναι οι στρατιώτες που συμμετέχουν στο πραξικόπημα και ότι σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση για τις εξελίξεις. Οι στρατιωτικοί εκμεταλλεύτηκαν το κενό εξουσίας που υπάρχει, καθώς ο πρόεδρος Αλί Μπόγκο υπέστη εγκεφαλικό και τους τελευταίους δύο μήνες νοσηλεύεται στο Μαρόκο.
Τα τελευταία 50 χρόνια η εξουσία στην Καμπόν βρίσκεται στα χέρια της οικογένειας Μπόγκο. Στο αεροδρόμιο της Μπανκόγκ έχει ξεμείνει η νεαρή από τη Σαουδική Αραβία που φοβάται για τη ζωή της αν γυρίσει στην πατρίδα της. Η 18χρονη Ραχάφ Μοχάμετ Αλκουνούν έφυγε από το Κουβέιτ όπου ήταν διακοπές με βίζα για την Αυστραλία. Όμως οι αρχές της Ταϊλάνδης της κατέσχεσαν το διαβατήριο με στόχο να τη στείλουν πίσω. Ήδη ζητά άσυλο από την ύπατη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Ωστόσο οι αρχές δεν την αφήνουν να έρθει σε επαφή μαζί τους. Η 18χρονη Ραχάφ Μοχάμετ Αλκουνούν έχει κλειστεί σε δωμάτιο του αεροδρομίου της Μπανγκόκ σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αποφύγει την επιστροφή της στο Κουβέιτ. Η νεαρή κοπέλα από τη Σαουδική Αραβία έφυγε από το Κουβέιτ όπου ήταν διακοπές με βίζα για την Αυστραλία. Όμως οι αρχές της Ταϊλάνδης της κατέσχισαν το διαβατήριο με στόχο να τη στείλουν πίσω. Η ίδια αρνείται να επιστρέψει, καθώς όπως λέει φοβάται για τη ζωή της και ζητά άσυλο από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Δεν φεύγω από το δωμάτιό μου μέχρι να δω την ύπατη αρμοστία. Θέλω άσυλο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Λένε ότι πρέπει να γυρίσω πίσω. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να με βοηθήσει. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση ζητώντας να της επιτραπεί να συναντήσει την ύπατη αρμοστία στην Ταϊλάνδη και οι αρχές της χώρας να σεβαστούν τα δικαιώματα της 18χρονης, η οποία τονίζεται πως κινδυνεύει εάν τελικά επιστρέψει στο Κουβέιτ και στην οικογένειά της. Η Ταϊλάνδη πρέπει να επιτρέψει στην ύπατη αρμοστία να έρθει σε επαφή μαζί της. Να επιτρέψει να βγει μια απόφαση από την ύπατη αρμοστία για το αν είναι πρόσφυγας ή όχι. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να την αφήσουν να πάει στην Αυστραλία, να της επιστρέψουν το διαβατήριό της και να διασφαλίσουν πως έχει αναχωρήσει καθώς έχει έγκυρη Αυστραλιανή βίζα. Το βασικό είναι να μην γυρίσει η Σαουδική Αραβία εκεί όπου κινδυνεύει η ζωή της. Μετά τις διαστάσεις που πήρε η υπόθεση, η 18χρονη Ραχάφ κατάφερε να μην μπει στο αεροπλάνο που θα τη γυρνούσε στο Κουβέιτ. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές της Ταϊλάνδης εξακολουθούν να μην επιτρέπουν τη συνάντησή της με την ύπατη αρμοστία. Ναι, οι μπελάδες για τον πρώην αρχηγό της Manchester United, Wayne Rooney, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της πολιτείας της Βιρτζίνια, καθώς σε έλεγχο που του έγινε ήταν μεθυσμένος ενώ εξύβρισε και τους αστυνομικούς. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Wayne Rooney συνελήφθη στο αεροδρόμιο Washington Dulles στην πολιτεία της Βιρτζίνια. Οι αστυνομικοί πλησίασαν τον Rooney όταν αντιλήφθηκαν ότι ήταν μεθυσμένος, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου τους έβρισε με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο τμήμα. Λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, πληρώνοντας εγγύηση $25. Το 2017 στη Μεγάλη Βρετανία είχε τιμωρηθεί με διετή στέρηση του διπλώματος οδήγησης, καθώς είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένος. Τέσσερα χρόνια μετά την επίθεση που αποδεκάτησε τη συντακτική ομάδα της, η σατυρική εφημερίδα Charlie Hebdo κυκλοφορεί με ένα επαιτειακό τεύχος καμπανάκι για τον λαϊκισμό και την απειλή στη δημοκρατία. Η αιματηρή επίθεση στα γραφεία του σατυρικού περιοδικού στο Παρίσι στις 7 Ιανουαρίου 2015 κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους και άνοιξε την κερκόπορτα της τσιχαντιστικής τρομοκρατίας του ISIS στην Ευρώπη. Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τη δολοφονική επίθεση στο σατυρικό γαλλικό περιοδικό Charlie Hebdo που συγκλώνησε τον πλανήτη. Στις 7 Ιανουαρίου του 2015 τα αδέρφια Σαΐντ και Σερίφ Κουατζή εισέβαλαν στα γραφεία του περιοδικού στο Παρίσι και άνοιξαν πύρα διακρίτως. Σκότωσαν 12 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 11. Μέσα στα επόμενα 2-24 ώρα, ο συνεργάτης του, Αμεντί Κουλιμπαλή, σκότωσε μια αστυνομικό στο Μοντρούζ και 4 άτομα σε εβραϊκό σούπερ μάρκετ στο Ανατολικό Παρίσι. Στις 9 Ιανουαρίου εντοπίστηκαν και τα αδέρφια Κουατσί, που έπεσαν νεκρά μετά από ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς. Η διερεύνηση της υπόθεσης έχει κλείσει. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε 15 υπόπτους για παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης στους 3 τρομοκράτες. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για το 2020 και η προσδοκία είναι να ρίξει φως στην αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τρομοκρατική επίθεση. Το χτύπημα στο Charlie Hebdo δημιούργησε ένα πρωτοφανές κύμα στήριξης και αλληλεγγύης που εκφράστηκε μέσα από το εμβληματικό πλέον σύνθημα «Je suis Charlie». Στο φύλλο της Κυριακής όμως, η συντακτική ομάδα της σατυρικής εφημερίδας παρατηρεί με πικρία ότι οι σκοταδιστές έχουν επιστρέψει και μάλιστα πιο έντονα σε σχέση με πριν 4 χρόνια.
Κόντρα στα προγνωστικά, η ταινία Bohemian Rhapsody θριάμβευσε στην τελετή απονομής των 76ων χρυσών σφαιρών που θεωρείται προάγγελος στον Όσκαρ. Η ταινία που αφηγείται την ιστορία των Queen, του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 70 και του 80 και του τραγουδιστή τους Freddie Mercury, κέρδισε δύο βραβεία. Χρυσή σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας και χρυσή σφαίρα πρώτου ανδρικού ρόλου σε δραματική ταινία με τον Ρέμι Μάλεκ. Το πράσινο βιβλίο και το Bohemian Rhapsody ανακηρύχθηκαν οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς στην 76η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου κέρδισε για την ερμηνεία του στην ταινία Bohemian Rhapsody ο Ράμι Μάλεκ, υποδιόμενος στο θρυλικό τραγουδιστή των Queen Freddie Mercury. Η ταινία αναδείχθηκε και ως η καλύτερη δραματική ταινία της χρονιάς. Η Glenn Close έκανε την έκπληξη καθώς κατάφερε να αποσπάσει το βραβείο για την καλύτερη γυναική ερμηνεία στην ταινία The Wife από τη Lady Gaga που θεωρείται το μεγάλο φαβορί. Η Olivia Colman κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία με το ρόλο της ως Βασίλισσα Άννα στην κωμική ταινία The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου. Πρόκειται για μια καυστική ματιά στην ιστορία της Βρετανικής Βασιλείας. Ο Ρίτσαρντ Μάντεν απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία στη δραματική σειρά του BBC The Bodyguard. Πρόκειται για την ιστορία ενός βετεράνου του πολέμου και μέλους των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας, τον οποίο ανατίθεται το καθήκον να προστατεύει την Υπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης. Ο Κρίστιαν Μπέιλ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για τη σατυρική ταινία του Άνταμ Μακέι, ο οποίος αφηγείται τη συναρπαστική ζωή και τα έργα του αμφιλεγόμενου αντιπροέδρου των ΗΠΑ επί Προεδρίας George Bush, Dick Cheney, στην ταινία The Vice. Χρυσή σφαίρα στην κατηγορία καλύτερη ξενόγλωσση ταινία κέρδισε ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν για την ταινία Ρώμα. Το απίστευτο ξέσπασμα του Φρανκ Ριμπερί, ο οποίος απευθύνθηκε με χυδές εκφράσεις κατά όσων τον κατέκριναν για επίδειξη πλούτου, δεν θα περάσει έτσι από την Bayern. Ο αθλητικός διευθυντής του βαβαρικού κλαμπ από την Ντόχα, όπου βρίσκεται η ομάδα για χειμερινή προετοιμασία εν ώψη της επανέναρξης της Bundesliga, προανήγγειλε την τιμωρία του 35χρονου Άσου. Με βαρύ πρόστιμο θα τιμωρηθεί ο Γάλλος σούπερστάρ της Bayern Μονάχου Φρανκ Ριμπερί για το ξέσπασμά του και τα ευριστικά του σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα ξεκίνησαν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το βίντεο που ο ίδιος ανήρτησε από πρόσφατη επίσκεψή του σε εστιατόριο κορυφαίου Τούρκου σεφ, ο οποίος του ετοίμασε και του σέρβιρε με άκρος πρωτότυπο αλλά και κεντρικό τρόπο μια μπριζόλα καλυμμένη με φύλλα χρυσού, πιάτο που στον κατάλογο του εστιατορίου κοστίζει 1.200 ευρώ. Τα σχόλια στα social media για επίδειξη πλουτισμού και υπερβολή άρχισαν να πέφτουν βροχή. Αλλά λίγο αργότερα ο Γάλλος διεθνής απάντησε, αναρτώντας σειρά από οργισμένα ποσταρίσματα σε Twitter και Instagram, στα οποία χρησιμοποίησε και ύβρις κατά των επικριτών του. Το ότι τους χαρακτήρισε γεννημένους από σπασμένο προφυλακτικό ήταν η πιο ήπια από αυτές, πριν αρχίσει τις αναφορές σε μανάδες, γιαγιάδες και ολόκληρα γενεαλογικά δέντρα. Χρησιμοποίησε λέξεις που εμείς ως Bayern Μονάχου δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και που ο Φρανκ δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ως πρότυπο και παίκτης μας, σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής των Βαβαρών Χασάν Σαλιχάμιζιτς. Ακόμα υποστήριξε ότι έχασε τελείως τον έλεγχο με όσα έγραψε, γι' αυτό και θα τιμωρηθεί με πάρα πολύ ψηλό πρόστιμο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ετήσιες αποδοχές του Φρανκ Ριμπέρι στους πρωταθλητές Γερμανίας φτάνουν τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στο Βέλγιο τώρα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και βούτυξαν στη Βόρεια Θάλασσα. Πολλοί πιστεύουν πως η συμμετοχή σε αυτή την πρωτοχρονιάτικη παράδοση φέρνει καλή υγεία και τύχη τη νέα χρονιά. Εκατοντάδες άνθρωποι αψήφισαν το τσουχτερό κρύο και βούτυξαν στη Βόρεια Θάλασσα. Η γνωστή και ως βουτιά της πρωτοχρονιάς πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Οστάνδη του Βελγίου. Πρώτη βουτιά πραγματοποιήθηκε το 1987, ενώ κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι ατρόμητοι κολυμβητές συγκεντρώνονται στην φλαμανδική πόλη για να βουτήξουν στην κρύα θάλασσα. Πολλοί φορούν σκουφιά του Άγιου Βασίλη, ενώ κάποιοι προτιμούν τα ολόσωμα μαγιό. Πιστεύετε πως η συμμετοχή σε αυτή την πρωτοχρονιάτικη παράδοση φέρνει καλή υγεία και τύχη τη νέα χρονιά? Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Χριστίνα Μάρκου, η οποία θα μας ενημερώσει για τη νέα ναύτεξ, την οποία εξέδωσε η Τουρκία. Χριστίνα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Χθες, ανήμερα της εορτής των Επιφανείων, η Τουρκία εξέδωσε την δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες Ναύτεξ, με την οποία αναγγέλει σεισμογραφικές έρευνες του ερευνητικού σκάφου Μπαρμπαρός Χερενσής Πασά και των συνοδευτικών και δύο συνοδευτικών σκάφων, Στέφανη, σε μια εκτεταμένη περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα και φυσικά οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΣ. Η Ναύτεξ, η οποία εκδόθηκε το απόγευμα της Κυριακής, δεσμεύει την περιοχή αυτή για σεισμογραφικές έρευνες για τις 6 και τις 7 Ιανουαρίου, διάστημα στο οποίο όμως είναι προφανές ότι δεν μπορεί να καλυφθεί όλη αυτή η περιοχή για την πραγματοποίηση των ερευνών, αλλά στέλνουν το μήνυμα σε Αθήνα και Λευκοσία ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να προκαλέσει κρίση αμφισβητώντας εμπράκτως την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Ο σχεδιασμός της άσκησης, ο οποίος αναγγέλθηκε και οι συνταγμένες που δόθηκαν από τις τουρκικές αρχές, αποτυπώνουν και την ευρύτερη διεκδίκηση, Στέφανε, της Τουρκίας, όπως αποτυπώθηκε και στους χάρτες, τους οποίους πριν μερικές εβδομάδες έφερε στο προσκήνιο ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, και ουσιαστικά προβλέπουν τη διαγραφή της ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας, καθώς και τον διαμοιρασμό της υφαλοκρηπίδας της Ανατολικής Μεσογείου μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι για ακόμη μια φορά, Στέφανη, δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από την Αθήνα, ενώ η Τουρκία και στην προηγούμενη Ναύτεξ που είχε υποστηρίξει ότι οι ερευνές της αφορούν περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα, Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, γιορτάζουν Ιωάννης, Ιωάννα, πρόδρομος Προδρομία. Σαν σήμερα το 1826, ο Ανδρέας Μιαούλης σπάει τον αποκλεισμό του Ιμπραήμ και μεταφέρει πολεμοπόδια στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. 1919, τα πρώτα ελληνικά τμήματα αποβιβάζονται στην Οδυσσό της Ρωσίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις των συμμάχων κατά των Μπολσεβίκων. 1966, ο Μίκης Θεοδωράκης ανακοινώνησε συνέντευξη τύπου ότι άρχισε να μελοποιεί 9 ποίηματα από τη Ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου με αφορμή τα επεισοδιακά γεγονότα του Πειραιά της 6ης Ιανουαρίου. 1994, πάγωμα των προσλήψεων στο δημόσιο συνιστά η Κομισιόν δια του αντιπρόεδρου της Χένινγκ Κριστόφερσεν. 2015, τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 αστυνομικοί, σκοτώνονται σε επίθεση που εξαπολύουν ένοπλοι κουκουλοφόροι στα γραφεία της σατυρικής εφημερίδας Charlie Hebdo, μια ενέργεια χωρίς προηγούμενο στην ιστορία του γαλλικού τύπου. Και στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Μείνετε στο Capital. Στις 6 έρχεται κοντά σας η εκπομπή «Η αλήθεια καίει» με τον Δημήτρη Σούγλη. Αμέσως μετά στις 7.30 ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Μάρκου με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε και σήμερα για την προσοχή σας και που επιλέξατε το Top Story για την ενημέρωσή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο και προσοχή στους δρόμους.